Γεράσιμου Σταύρου και Ανδρέα Φραγκιά. Πέντε στρέμματα παράδεισος. Παίζουν με τη σειρά που ακούγονται. Χαράκ Ανδρεβιώτου, Γιώργος Τσιτσόπουλος, Χρήστος Δοξαράς, Τζένι Στεφανάκου, Κώστας Λάσκος, Γιώργος Μολδοβανίδης, Μέρι Ιγκλέση, Θανάσης Καρλίγκος, Τάκης Ασημακόπουλος, Ντόρα Δελιγιάννη, Πάνος Αυγέρης, Κώστας Πολιτίδης, Γιώργος Γεωργίου. Μουσική Βαγγέλης Πιτσιλαδής. Επιμέλεια ήχων Γίτσα Βαλμά. Ρύθμιση ήχου Νίκος Χανιώτης. Σκηνοθεσία Γιάννης Νικολαίδης. Παραγωγή Βίκη Μουνδρέα. Γιάννη, κοίτα, σώθηκε και ο Γερομάνταλος. Με μια υπογραφή παίρνει χωράφι. Εμείς τι κάνουμε? Μίσκας, θα πάρουμε κι εμείς. Εγώ το έχω σίγουρο πως θα μας βάλει ο νομάρχης στην καινούρια μοιρασιά του κάμπου. Τι θα πει φαμελίτης και ξεφαμελίτης? Εμείς φταίμε που δεν παντρευτήκαμε. Όμως αργούνε πολύ τα παιδιά. Πάω να δω αν έρχεται το λεωφορείο. Κάτσε βρε και θα τα ακούσουμε. Τώρα πρέπει να έχουμε το νου μας στον Κρυφλόρο, που βιάζεται να γράψει τους φαμελίτες και να φύγει. Ξυπέρδεψες, Μάνταλε. Ναι, ξυπέρδεψες. Καλορίζικο, καλορίζικο. Να σε καλά, να σε καλά. Και στα δικά μας. Μακάρι, παιδιά μου, μακάρι, μακάρι. Ο καινούριος κάμπος θουράει για όλους. Να δούμε. Από όλα τα γύρω χωριά κατεβήκανε τα παλικάρια στην Κοζάνη να μιλήσουνε του νομάρχη. Ναι, ναι. Έτσι και μας αφήσουν εμάς τους ανήπαντρους έξω από τη μοιρασιά, κλάφτε μας. Θα πάρουμε κι εμείς το νοματιό μας όπως τόσοι και τόσοι. Α, για τούτο δεν πρέπει κανένας να τα γυρεύει ούλα με μιας. Σα στεφανώθηκα, εγώ θυμάμαι τη μακαρίτσα, δεν είχαμε μήτε τσουκάλι. Τίποτα δεν είχαμε. Κι όμως τα βγάλαμε πέρα. Έτσι πορεύεται ο κόσμος, παιδιά. Σήμερα δεν είναι το ίδιο. Εγώ και σήμερα θα άρχιζα όπως άρχισα. Άπια. Εδώ είσαι, Μάνταλε. Τα έφερε όλα τα χαρτιά σου. Εντάξει, εντάξει. Γράφτηκα, Σεραφή μου. Δόξα να έχει ο μεγαλοδύναμος. Είχα ένα φόβο που σε έβλεπα να απομένεις με τους τελευταίους. Λίγο ακόμα να αργοπορούσες, το έχανες το κτήμα, κακομοίρη μου. Να έρθεις μέσα ύστερα για εκείνα τα γραμμάτια. Ναι, εντάξει. Σε κάνα δυο ξεχάσαμε να μου υπογράψεις τα χαρτόσημα. Πω, πω, αδερφέ μου, τι πράγμα είσαι, βρε. Δεν προφταίνει άνθρωπος να πάρει χωράφι και χράπτο να αρπάζεις για τα χρέη. Μπα, έχετε και παράπονα από μένα? Μωρέ, φωτιά θα πέσει να σας κάψει. Χρόνια σας κρατά, χρόνια. Όλο γράφτα και γράφτα μου κοπανάτε. Μαύρισε το μάτι μου όσο να δω τον παρά σας. Βερεσέ τα ούζα, βερεσέ το λάδι, βερεσέ οι κουβαρίστρες, βερεσέ τα φυτίλια, βερεσέ οι ρέγγες. Άμα πια με ρημάξατε. Υπάρχουν και λεφτά σε τούτο τον κόσμο, καημένε? Μόνο εσείς δεν τα ξέρετε. Έλα, έλα, σύχασε και γρήγορα θα σε εξοφλήσουμε. Πόσο γρήγορα? Έχει πρώτα να γίνει ο κλήρος, ύστερα να οργώσετε, να σπείρετε, να σοδέψετε, να είναι καλή η χρονιά, να πουλήσετε. Αχ. Στην καλή μου την καρδιά να το χρωστάτε που σας δίνω ακόμα, βερεσέ. Ναι, αλλά κι εμείς ό,τι μας δίνεις κι όσο μας το δίνεις το παίρνουμε. Ουγού, χωνέψαμε, αδερφέ μου, κάτι τρούπια μαυροφάσουλα και κάτι ρεβίδια για σφεντώνες που το στομάχι μας έγινε μιλόπετρα. Αχάριστη, δεν φταίει κανένας άλλος. Εγώ φταίω. Εγώ που δεν σας αφήνω να ψοφολογήσετε από την πείνα. Έλα, έλα. Μάνταλε, ναι. Σε περιμένω για εκείνο που σου είπα. Πάμε. Εντάξει, έρχομαι. Άστονε τώρα τον Τζιφούτη και κάτσε εδώ πέρα που σε θέλουμε. Χωριανή, κοπιάστε να του μιλήσετε και λόγου σας. Χαράλαμπε, πετάξου στη δημοσία να δεις, φάνηκε το αυτοκίνητο. Να μην μας φύγει ο Φλώρος. Δεν έχει να το κουνήσει από το χωριό πριν γυρίσουν τα παιδιά. Το λοιπόν, άκουσε, Μάνταλε, τι σε θέλουμε. Σκεφτήκαμε να μαζοχτούμε καμιά δεκαπενταριά και να μπούμε στην τράπεζα για τρακτέρ. Είσαι μεγάλο ξαλάφρωμα και πλούτο στο τρακτέρ. Το ξέρω. Το ξέρω και πολύ θα το ήθελα, όμως
Το χρέωσα κιόλας το χωράφι. Ακόμα δεν το πήρες και το χρέωσες. Ήταν ανάγκη, Σωτήρη. Για τη Δήμητρα το έκανα. Τι τρέχει πάλι με την κόρη σου? Όχι, όχι, κακό, όχι. Βγαίνει από τη φυλακή. Βγαίνει από τη φυλακή, Δήμητρα. Ναι. Τα κατάφερε ο ανιψιός μου ο δικηγόρος να πληρώσουμε τον ένα χρόνο που της απόμεινε και να βγει. Από το Σεραφείμ δανείστηκα 30 λίρες. Μπορεί για το χωριό να είναι επομπεμένη, για μένα όμως ό,τι και να έκανε, παιδί μου είναι. Έφτεξε, τιμωρήθηκε. Φτάνει, θαρώ. Το χωριό ένα μόνο δεν τη συγχωράει, που δεν μαρτύρησε ποιος την ξελόγιασε. Του λόγου του έφτεξε και χάθηκε μια ζωή. Αν ήταν άντρας, δεν θα αναγκαζότανε η κόρη σου να πάει κρυφά να ξεγεννήσει, τι τον εκρύβει. Βαριέσαι, πάνε αυτά πια, περάσανε. Τίποτα δεν πέρασε, μάντα, λέω, να μάθουμε το όνομά του. Έτσι κι είναι χωριανός μας, πρέπει να τον εξεμπροστιάσουμε, να καθαρίσει ο τόπος. Τόσα παλικάρια βάλαμε άδικα στο νου μας. Ως και τον Αντώνη μου λέγατε, το θυμόσαστε? Ο κόσμος δεν έχει τίποτα να πει πια. Όλοι το ξέρετε πως η Δήμητρα δεν θα ξαναπατήσει στο χωριό μας. Μήνυσα του ανιψιού μου να την κρατήσει στην Αθήνα και θα πάω κι εγώ τούτες τις μέρες. Αν τη βολέψω σε κανένα ραφτάδικο, σε κανένα σπίτι, περέτρια, όπου βρω, τέλος πάντων. Έτσι θα πάψουν ολότελα οι κουβέντες. Και όποιος φταίει, ας κριθεί μοναχός του. Μάνταλε, μη στενοχωριέσαι που δεν θα έχεις μερτικό στο τραχτέρ. Κοντά στα δικά μας χωράφια θα το βάνουμε να δουλεύει και το δικό σου. Χωριανή! Να'στε καλά, παιδιά μου, να'στε καλά. Μα γιατί δεν έρχονται και οι υπόλοιποι να τελειώνω, κύριε Θανάση? Πού θες να ξέρω, κύριε Φλόρο μου, είναι από το κάτω χωριό. Είχανε κάτι μπλεξίματα με τα χαρτιά τους και αύριο θα τα φέρουν. Είναι αμέλεια, κύριε Πρόεδρε, πώς τα άλλα χωριά τελειώσαν από χθες την απογραφή. Και σας είπα, έχω σοβαρότατο λόγο να θέλω να βρίσκομαι το συντομότερο στην υπηρεσία μου. Κρίνεται η τύχη μου, το καταλαβαίνετε. Πρέπει αύριο το βράδυ να είμαι οπωσδήποτε στην Κοζάνη. Γεια στάσου, κύριε Φλόρο. Την Παρασκευή τελειώνει η διορία. Και είμαστε κι εμείς να γραφτούμε. Μπα, πάλι τα ίδια. Γιάννη, ας τον άνθρωπο ήσυχο. Πρόεδρος, είσαι και ξέρεις πως όταν κουβαληθήκαν οι μηχανές και αρχίσανε να διάσουν τη λίμνη, μας έλεγε πως ο καινούργιος κάμπος είναι για όλους τους ακτήμονες. Για όλους τους ακτήμονες οικογενειάρχες. Ύστερα το βάναν αυτό. Εγώ δεν λαμβάνω υπόψη μου άλλη κατηγορία ακτήμονων αν δεν έχω αντίγραφο υπουργικής αποφάσεως επικυρωμένο από τον νομάρχη. Έτσι θα είναι όπως το θέλεις. Μια φορά δεν θα το κουνήσεις από το χωριό μας αν δεν έρθουν από κάτω τα παιδιά. Πρόσεξε καλά, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ το κράτος. Και εγώ τα παλικάρια του χωριού μου. Σταμάτα τις φασαρίες, είπα! Ταυτοκίνητο! Να είναι σε αυτό! Σταμάτησε. Τι κάνατε, Κοσμά? Εντάξει, φέρατε την απόφαση. Μιλάτε, βρε παιδιά, και αφήστε τα χωρατά. Δεν είναι ώρα για χωρατά. Δέχθηκε ο Κοσμά νομάρχης. Αγού, θα με σκάσετε, ρε παιδιά. Πέστε μου, τι έγινε. Κοσμά, τι έγινε? Ξέγραψε το χωράφι. Τι σας είπε ο νομάρχης? Ό,τι και να μας είπε, δεν μπαίνουμε στη μοιρασιά. Σας τα έλεγα εγώ, δεν σας τα έλεγα? Αδικία, μεγάλη αδικία, αδερφέ μου, αφού έχει κάμπο αμοίραστο. Και τώρα τι γίνεται, Κοσμά? Μήτε ξέρω. Ίσαμε το τέλος έλεγα πως κάτι θα γινότανε. Είχα κάνει κιόρκο στα παιδιά πως έτσι και παίρναμε χωράφι, θα φέρνα τούμπε στον καινούριο κάμπο από τη μια άκρη ως την άλλη, όσο να γίνω κι εγώ ένας βόλος φρέσκο χώμα. Υπομονή και γρήγορα θα έρθει και η σειρά σας να νοικοκυρευτείτε. Δεν είδατε για πότε βγήκε μπροστά μας όλος τούτος ο κάμπος? Ζυγώνει ο καιρός που βουνά και θάλασσες θα γίνουν περιβόλια. Με τέτοιες παρηγοριές δεν σωνόμαστε. Να μάθεις άλλη φορά να μην βάνεις δύσκολα πράγματα στο κεφάλι σου. Πολλά γυρεύω, πολλά! Είναι πολλά, πέντε στρέμματα. Και τα πέντε στρέμματα που πήρε η οικογένειά σου δεν τα λογαριάζεις? Δεν τα ορίζω εγώ. Οι γονείς μου είναι άρρωστοι και καρτεράνε τόσα στόματα από όλα αυτά. Άντρες είμαστε, κύριε Φλόρο. Κοντεύουμε να σπρίσουμε και τίποτα δεν κάναμε στη ζωή μας για να μην έχουμε δικό μας ένα κομμάτι γης. Δεν έχει προκοπή εδώ. Δεν έχει προκοπή. Καλά κάνανε αυτοί που φύγανε. Ναι, ναι, αδερφέ μου, σωστά το είπες. Δεν έχει προκοπή εδώ. Εκείνο που μας απομένει πια είναι να κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Να τα παρατήσουμε όλα και να ρίξουμε μαύρη πέτρα πίσω μας. Εσύ, βρε Κοσμά, μιλάς έτσι, Εσύ που αμούστακο παλικάρι τότε στην κατοχή γλίτωσε το χωριό μας από τη φωτιά. Εσύ μιλάς έτσι, βρε Κοσμά! Απόκαμα, γέρο, απόκαμα να τριγυρνάω με το ξεροκόμμα το απόκαμα. Να σκαβα τόσα χρόνια τον ίδιο τόπο, θα είχα τρυπήσει τη γη πέρα για πέρα. Σαν πως και να φύγετε, θα βγάλετε τίποτα? Όσοι ξενιτευτήκανε στις Αυστραλίες και στις Γερμανίες ζητάνε να γυρίσουν πίσω. Ο καθένας με την τύχη του. Ορίστε κατάστασης. Ασχολούμαι με τις υποθέσεις του ενός και του άλλου και αφήνω τις δικές μου. Σταθείτε, σταθείτε! Σταθείτε! Ποιος φωνάζει, μωρέ? Είναι ο Κωστής από το κάτω χωριό, ο ψυχογιός του Παρπαφώτη. Σταθείτε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Φλόρο. Εγώ κυμάρω, γράφτε μας. Τι λέει
έτοιμος. Εγγράφτε μας, κύριε πρόεδρε. Παντρευτήκαμε. Τρολάθηκες, μωρέ. Παντρευτήκαμε. Μίλα του και εσύ, βρε Μάρο, μίλα του. Μα τι. Πως είσαι γυναίκα μου. Πως ερχόμαστε από τον παπά. Δείξε του το δαχτυλίδι. Έλα, μην τρέπεσαι, Μάρο. Θα χάσουμε το χωράφι, έλα. Να τα δαχτυλίδια μας. Όρεξη για την αστεία, ε. Να και το στεφανοχάρτη. Α, εσύ το παραξήλωσες. Να και η βεβαίωση πως είμαι αχτήμονας. Κύριε πρόεδρε. Να και κουφέτα από το δίσκο. Α, δεν είμαστε καλά, μου φαίνεται. Και στα δικά σας, Ιαννίπατε, και στα δικά σας. Να και η κουμπάρα μου. Κυρία Βασίλενα, βγάλε τα Στέφανα να τα δούνε. Αυτοί δεν το πιστεύουνε πως μας πάντρεψες. Δεν το πιστεύουνε. Αν κάνω κι άλλη δουλειά εγώ από προξενιά και στεφανώματα στον πάνω και στον κάτω, αη Δημήτρη. Όλες οι χαρές του κόσμου από τα χέρια μου περνάνε. Γράφτε με το λοιπόν αφού έγινε αφαμελή της. Για σώπαινε μωρέ. Μπαρμπαφωτή. Για ξύγα μου του λόγου σου. Για θα μου σαλέψει ο νους. Πάντρεψες τα αλήθεια τη Μάρο με τον ψυχογιό σου. Όχι, τι στα ψέματα. Πότε. Α, τώρα δα. Έτσι άξαφνα. Χθες είχες ανέβει εδώ και δεν μας είπες τίποτα. Σαν μα τι το ήξερα. Βέβαια το νιώθα πως κάποτε θα σμίγανε τα δυο τους, μα τόσο γρήγορα δεν το πήγαινε το μυαλό μου. Και πώς έγινε αυτό, Μπαρμπαφώτη? Α, αυτά ο Κωστής τα κανόνισε. Μοναχός του βρήκε την κουμπάρα, τον παπά, μοναχός του έτρεξε στην Κοζάνη και έβγαλε τα χαρτιά του, αγόρασε τα Στέφανα, όλα μοναχός του τα έκανε. Λίγο και θάσκαγα όσο έβλεπα να μοιράζουν τσάμπα χωράφια και εγώ να μένω απ' έξω. Τρεις νύχτες τώρα μάτι δεν έκλεισα. Λογάριζα να φύγω κρυφά από το χωριό μας. Να πάψω να δίνω βάρος στον Μπαρμπαφώτη. Μια ζωή μ' ανέθρεψε, δεν σήκωνε άλλο. Σφιγγόταν η καρδιά μου που τον άφηνα. Μα πιο πολύ, το λέω, πιο πολύ σφιγγότανε που θα άφηνα τη Μάρο. Και να, σήμερα τα χαράματα, καθώς τη μαζόμουν να φύγω, την είδα που κοιμότανε ήσυχα στη γωνιά και άξαφνα τραντάχτηκα σαν άστραψε ο κόσμος. Άρχισα να ξεφωνίζω που την άφηκαν όλοι απάνω. Μπαρμπαφώτη του λέω, μου δίνεις γυναίκα τη Μάρο. Θα πάρουμε και χωράφι. Άμα παντρευτούμε σήμερα θα πάρουμε και εμείς πέντε στρέμματα. Αυτό ήταν. Κόβει το μυαλό του. Γι' αυτό τ' αγαπάω αυτό το παιδί. Για μένα είναι πρωτάκουστο, ακατανόητο και απαράδεκτο. Όσα και να λέτε, εγώ και η Μάρο σμίξαμε πια. Είμαστε σαν τις αφεντιές σας με τις γυναίκες σας. Δεμένοι. Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει. Τι άλλο γυρεύεται από εμάς? Μπορούμε να δουλέψουμε, να έχουμε σπιτικό, οικογένεια. Δώστε μας το χωράφι και θα σας φτιάσουμε ένα κόσμο παιδιά. Σαν να έχει δίκιο ο μικρός. Και βέβαια έχει δίκιο. Δεν είναι στο χέρι σας να μην τον εγγράψετε. Ναι, αλλά... Για σταθείτε. Τι ορίζει ο νόμος? Ο νόμος ορίζει πως για να πάρεις χωράφι πρέπει να είσαι παντρεμένος και αχτήμονας. Δεν ρωτάει μήτε πόσο χρονών είσαι, μήτε πότε στεφανώθηκες. Φτάνει να είσαι μέσα στη διορία και η διορία τελειώνει την Παρασκευή. Μωρέ, γράφτε τον και αφήστε τα λόγια. Έχουμε και γλέντι παρακάτω, Φλόρο, δικαιούται. Αυτό δεν το περίμενα. Ας τον γράψουμε μια στιγμή να τελειώνουμε και με αυτόν. Έτσι. Δώσε τα χαρτιά σου, Κωστή. Να τα. Ξεσήκωσε από εδώ τα στοιχεία του. Τέλος πάντων, εσείς είναι αδύνατο να καταλάβετε πόσο μπορεί να μου κοστίσει κάθε λεφτό που χάνω στον Άι Δημήτρη. Βράδυ, εσάς με να πάω για τη γίδα μας. Ωχ, παράτα τη γίδα τώρα. Ρωμάντα, ναι. Θα έρθεις επιτέλους. Ναι, Σεραφείμ, έρχομαι. Έλα, βάλε μια υπογραφή. Πού? Εδώ. Να, καθαρά. Ναι. Εντάξει. Άντε, καλωρίζει. Γιάννη, βλέπεις, υπογράφει, παίρνει χτήμα. Αδερφέ μου, κάτι πράγματα που γίνονται. Αχ, εντάξει. Πάμε σπίτι τώρα να ξαποστάσεις, κύριε Φλόρο. Τι να ξαποστάσω που κάθομαι σαν αμένα κάρβουνα? Δεν μου τηλεφώνεις και η γυναίκα μου, να ξέρω τι γίνεται με την υπόθεσή μου. Είδες Μάρο. Είδες Μπαρμπαφώτη, κουμπάρα μου, είδες. Στάλατε όλοι. Έχω πέντε στρέμματα. Γυναίκα και πέντε στρέμματα. Ρε, στόσκαζε η νύφη, στόσκαζε. Μάρο, πού είσαι, Μάρο? Πάμε τη γύρια, Μάρο. Να σου ζήσουνε, Μπαρμπαφώτη, να σου ζήσουνε. Καρέστε με, διάσκεψα. Οπιάστε κάτω να πιούμε κανένα κρασάκι. Πάμε, κουμπάρα. Μια χαρά τα κατάφερε ο μικρός. Θα το κάψουμε σήμερα. Καιρό είχα να στεφανώσω. Κι εγώ μόνο σας ζευγαρώνω τον κόσμο, χαίρομαι. Τυχερός ο Κωστής. Του πέσε και γυναίκα και χωράφι. Δεν έχει καμιά δουλειά η τύχη εδώ. Πώς δεν έχει? Μα δεν καταλάβατε τι έγινε. Όποιος προφτάσει και πάρει γυναίκα ως την Παρασκευή, παίρνει και πέντε στρέμματα. Τι θες να πεις? Όλοι μπορούμε να κάνουμε το ίδιο. Προφταίνουμε. Όμως ο Κωστής βρισκόταν μέρα νύχτα με τη Μάρο. Αγαπιόντουσαν. Χαζομάρες. Κι άλλοι να έπαιρνε, το χωράβι θα του το δίνανε. Δεν είδες? Σαν έδειξε το στεφανοχάρτη, στο λευτό τον εγγράψανε. Ένα στεφανοχάρτη μας λείπει. Ένα στεφανοχάρτη για να γραφτούμε κι εμείς. Και πού θα βρούμε, αδερφέ μου, το στεφανοχάρτη? Λες να παντρευτούμε, Κωσμά. Είναι το καλύτερο απ' όλα και το πιο σίγουρο.
Έτσι μόνο θα πάρουμε χωράφι χωρίς φωνές και παρακάλια. Δεν είναι μόνο το χωράφι, είναι και η γυναίκα. Γιωμάτο κορίτσι για το χωριό μας. Διάλεξε και πάρε. Μια κουβέντα να πούμε. Ου, και... δέκα παντρευόμαστε. Εύκολο το θα ρείτε. Γάμος είναι αυτός. Και πιο εύκολο το έχεις να φύγουμε χωρίς να ξέρουμε που πάμε. Να χαραμίσουμε σε ξένο τόπο τα νιάτα μας. Πιο εύκολο το έχεις. Όχι, Γιάννη, όχι. Δεν θα αφήσουμε να χαθεί μέσα από τα χέρια μας αυτό που λαχταρούσαμε τόσα χρόνια. Δεν μοιράζουν χτήματα κάθε μέρα. Στην ανάγκη θα πάρουμε όποια να είναι. Ε? Όποια βρούμε. Αυτό που δεν έγινε τόσα χρόνια γιατί είμαστε θεόφτωχοι θα γίνει τώρα. Έτσι είναι, σωστά μιλάει ο Κοσμάς. Δεν μας κόφτει όποια και να είναι. Χωράφι να πάρουμε. Γυναίκα και χωράφι. Λευτό μην καθόμαστε και έχουμε να βγάλουμε τόσα χαρτιά ως την Παρασκευή. Προφθαίνουμε, προφθαίνουμε. Να στείλουμε τους γέρους μας να τα βγάλουν για να κανονίσουμε εμείς τα προξενιά. Πάμε στη Βασίλεινα, παιδιά. Αυτό. Αυτή θα μας παντρέψει όλους σε μια μέρα. Άντε, άντε, τι στέκεστε, άντε λοιπόν. Δεν παντρεύομαι εγώ. Άμα δεν πάρω μια που να τη θέλω. Μην είσαι κουτός. Πάνε αυτά για μας. Εμένα δεν με νοιάζει τίποτα. Να το σκεφτείς καλά αυτό. Μην το μετανιώσεις, Κοσμά. Μόνο άμα δεν πάρω χωράφι θα το μετανιώσω. Κοσμά, βιάζεσαι. Η Δήμητρα βγαίνει από τη φυλακή. Τι? Βγαίνει η Δήμητρα. Ποιος το πει? Τ' άκουσα που το έλεγε πρωτύτερα ο γέρος. Μα έχει ένα χρόνο ακόμα. Ο γερομάνταλος έλεγε πως νοιάστηκε ο ξαδελφός της στην Αθήνα. Καλώς να βγει. Και μετά τι μου το λες? Δεν έχουμε πια τίποτα με τη Δήμητρα. Και το ξέρεις αυτό. Μονάχη τα ήθελε και τα παθέ. Ας το πέταγε το παιδί όσο ήταν καιρός. Τι το κράτησε ως την τελευταία στιγμή, για να με εκβιάσει. Ύστερα, δεν θα έχει σκοπό να ξαναπατήσει το χωριό. Άμα την πάρεις γυναίκα σου, κανένας δεν θα έχει να πει τίποτα. Όχι, 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 όχι. Πολλοί ανακατωθήκαμε. Πολλά μπήκαν στη μέση. Θα είναι κακό και για τους δυο μας να ξαναγυρίσουμε πίσω με τόσα που γίνηκανε. Όχι, όχι, όχι. Και εκείνη δεν θα το ήθελε. Η Δήμητρα είναι άξια και θα τα καταφέρει να φτιάξει τη ζωή της στην Αθήνα. Καλό βράδυ, Σεραφή. Γεια σας, παιδιά. Καληνύχτα. Φύγανε οι νιώπαντροι? Ναι, φύγανε. Πώς σας καρφίζεται σήμερα ο κόσμος, ε? Και την ψυχή του δίνει ο καθένας για το χωράφι. Ναι, καλή ήγης δεν λέω. Μα είναι και πράγματα που αξίζουν περισσότερο, θα ρω, ε? Τι κουβεντιάζεις, γέρο? Η γης είναι πάνω απ' όλα. Ψοφάνε για χωράφι. Άντε, τράβα! Τι σου είπε για μένα? Δεν θυμάμαι του. Εχ, μωρέ, γυρνάτε στα σπίτια σας και θα έρθω να σας τα πω. Αχ, να χαρείς, κυρά Βασίλη, να μην μας αφήνεις έτσι. Ένια σας και δεν μου γλιτώνει προξενιό. Τέσσερα παιδιά είχα και μου σκορπίσανε στους τέσσερις ανέμους, σαν καπνός. Μα να, εγώ έχω παιδιά μου, του κόσμου τα παιδιά. Και είναι δικές μου οι χαρές τους. Το δικό μου το προξενιό τι έγινε? Αχ, πες μια λέξη και φεύγω. Το δικό σου τέλειωσε. Θα τον πάρει το Γιώργη, σε θέλει. Βασίλενα, ο Γιώργης, καλή με θέλει. Ο Γιώργης, πες και εμένα και θα έχεις ό,τι μου ζητήσεις. Η Δέσποινα δεν είσαι? Πλαντάζει ο Λάζαρος για σένα. Καλή, εγώ σου είπε για τον Λάζαρο. Αχ, ούχ, τα μπέρδεψα. Τώρα είναι δικός μου, τον πήρα. Δες τον, αφήνω που να σχάσεις. Σιγά, βρε κορίτσα, για το Θεό. Βρε, κυκί μου, άστινα καλέ, άστινα.
και θα σου βρω καλύτερο. Εγώ από το κάτω χωριό. Ε, ποιον, κυρά μου, πες μου. Αχ, δεν ξέρω ακόμα. Πηγαίνετε και με καρτεράνε οι γαμπροί στο καφενείο. Να του μιλήσει για μένα, έτσι. Για μένα. Από γαμπρού άλλο τίποτα σήμερα. Μέσα σε δυο μερόνυχτα τέλειωσα 17 προξενιά. Και για άλλα 10 είμαι στο πάρε δώσε. Λένα. Λένα. Βασίλενα. Είδες την κόρη μου. Μπε, έχασες τη Λένα, εμείς κας, όμορφη είναι, θα βρει και μονάχη της το γαμπρό. Ω, συμφορά. Καλή, τι έπαθες, κυρία Σοφία, δεν θέτε να την παντρέψετε του λόγου σας. Ο άντρας μου έχει άλλα σχέδια για τη Λένα. Να πει στον πρόεδρο να αλλάξει μυαλά και τούτο που γίνεται είναι μεγάλη τύχη για τα φτωχά κορίτσα. Του το είπα, δεν μ' ακούει. Πάντα του ψιλομύτης ήτανε. Λένα, αχ, που να πήγε αυτό το κορίτσι, Θεέ μου. Βασίλενα, τι έκανες, λίγε, λίγε. Τι δίνουμε. Σιγά, βρε να πάρω ανάσα, σιγά, δεν έκατσα από προχτές. Λοιπόν, εσύ Χρήστο, βρες την Κατίνα και τρεχάτε στον παπά να σας γράψει για το γάμο. Τρελάθηκε από τη χαρά της. Κατίνα, Κατίνα, Κατίνα. Λοιπόν, εσύ Βαγγέλη, τρέχα να με περιμένεις στη βρύση. Την έχω μισοκαταφέρει τη Δωδώρα. Εσύ, Λουκά μου, γυρεύεις πολλά. Δεν έχουν να σου δώσουν άλλο από ένα σεντούκι ρούχα και το γάιδαρο με το συμπάθειο. Κομμάτια να γίνει, δέχομαι. Τρέχα να σας γράψω, παπά, τρέχα. Εγώ, κυρά Βασίλενα. Ακόμα τίποτα, Χαράλαμπε. Γιατί δεν πήγες στη Ρινούλα που με γλυκοκοίταζε από όταν ήμουν φαντάρος. Αγαπάει το Θύμιο. Δώσανε λόγο. Εγώ σου είπα, θέλεις την Αρτεμισία, την έχεις. Μα αυτή είναι ασήκωτη, αδερφέ μου, και τη Βαρέλα. Πάρε την Κική. Να ήταν λίγο πιο κρεατωμένη. Δεν μου λες, βρε παλικάρι μου. Χωράφι θέλεις ή γυναίκα. Χωράφι, μα να μ' αρέσει και η γυναίκα. Τι κάνεις, σκόντο, μην τα χάσεις και τα δυο. Αύριο γίνονται οι γάμοι και τελειώνει η διορία. Καλά, πήγαινε με στην Κική. Αυτό έγινε, βρε Γιάννη. Βρε Λεβέντη, έτσι θα απομείνει σαν καλαμιά στον κάμπο. Παράτα με τα προξενιά σου. Να ξέρεις τι χάνεις, πόσες και πόσες μου μιλήσανε για σένα, ε. Αδερφέ μου, ευκαιρία είναι, σκέψου ρε Γιάννη, γυναίκα και χωράφι. Δεν γουστάρω εγώ να παντρευτώ έτσι, στρίβεται. Μου ρε, τι κάθομαι και τον παρακαλάω, έχω στα χέρια μου χιλιάδες τύχες και χιλιάδες ζωές. Έλα, Χαράλαμπε, πάμε. Τέτοιο πανηγύρι δεν ματάγινε στο χωριό μας. Να ζήσεις, Κωστή, που τους άνοιξε τα μάτια. Αυτό θα πει να τα κερδίζεις όλα με ένα τίποτα. Τώρα θα πέσουν περισσότερα χτήματα στο χωριό μας. Θα βγατήσουν οι φαμάλιες και τα παιδιά. Και ο τζίρος ο δικός μου θα βγατήσει. Όλο το τζίρο σου κοιτάς εσύ. Μα γίνεται τίποτα δίχως τζίρο. Από ένα τζίρο κρέμεται τούτος ο κόσμος. Φέρε μου ένα ούζο. Να με συμπαθάς, βερεσέδινε μονάχα σε αυτούς που σιγουρέψαν νύφη και θα πάρουν χωράφι. Καλά κάνεις. Πιάσε, να. Πώς να γίνει. Πρέπει να έχω μια βάση για να ξανοίγουμε. Α, Μάνταλε, δεν έφυγες ακόμα για την Αθήνα. Ναι, αύριο το χάραμα λέω να κινήσω. Φτάνει να με βοηθήσεις για στερνή φορά. Ένα κατοστάρικο μου λείπει. Πάλι για λεφτά ήρθες. Θα χάσεις τα λόγια σου. Σεραφείμ, από σένα γλίτωσε η κόρη μου ένα χρόνο φυλακή. Ποτέ θα το ξεχάσω αυτό. Απόσωσε το καλό και βοήθησέ με να πάω να τη βρω. Δεν μπορεί να έρθει εκείνη στο χωριό, καταλαβαίνεις. 3 χρόνια έκαμα να την ανταμώσω. Σαν πατέρα σου μιλάω και πρέπει να με νιώσεις. Όλοι πάνω μου πέσατε. Γύρεψε και απ' αλλού. Δεν έχει κανένας τώρα με τους γάμους. Θα με σκάσεις. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Θα με σκάσεις. Λένα. Α, Γιάννη, εσύ σου, ναι. Γεια σου, Λένα. Τρόμαξες. Έτσι που πετάχτηκες ξοπίσω μου. Σε είδα ξαφνικά και... Σε ζητούσε η μητέρα σου. Είναι μέσα ο πατέρας. Ναι, με τον κύριο Φλόρο. Πάω, γιατί αν αγριέψει από τώρα είμαι χαμένη. Στάσου, Λένα. Τι θέλεις. Το συλλογίστηκες αυτό που σου είπα χτες. Δεν μπορώ, Γιάννη. Κοίταξε να πάρεις άλλη. Γιατί. Φοβάσαι μήπως θα αρνηθούν οι δικοί σου. Δεν μπορώ τώρα να σου εξηγήσω. Πρέπει να μου πεις, Λένα. Κοίταξε να πάρεις άλλη όσο είναι καιρός. Μην το χάσεις άδικα το χωράφι. Μα εγώ δεν σε θέλω για το χωράφι. Πάντα σ' είχα στο νου μου. Κι άμα δεν πάρω εσένα, καμία δεν θα πάρω. Θα το δεις. Σαν πολύ απότομα το θυμηθήκατε πως υπάρχουμε. Δεν σου φαίνεται. Αλήθεια, πάντα σ' είχα στο νου μου. Και γιατί μου το λες τώρα. Μέρα νύχτα στεκόμουν πίσω από την πόρτα μου και κανένας δεν τη χτύπησε. Πολλές φορές σκέφτηκα να έρθω να σου μιλήσω, να πιάσω τον πατέρα σου. Μα φοβόμουν πως δεν θα με θέλατε. Και με το δίκιο σας. Ήσουν η καλύτερη. Κι εγώ ένας ανικοκύρευτος, σκαφτιά σε ξένη γης. Τι να σου κάνω, είναι αργά πια. Εγώ θα σε περιμένω, Λένα. Μη γελιέσαι. Και αύριο θα ανταμώσουμε και οι δυο ζευγαρωμένοι στην εκκλησιά. Όχι. Έτσι θα γίνει. Το παζάρι το δικό σας είναι και δικό μας παζάρι. Δεν το νιώθεις.
Ώστε χθες μαραζόναμε και του γυρνούσατε να μας δείτε. Είχαμε πιστέψει πως όλα χάθηκαν και έπρεπε να ξεπολυθούμε σε όποιον βρεθεί, σαν τις τέρφες γίδες. Και να πάντεχα όλοι μοιράζει τη στεφάνια για να μπείτε στη μοιρασιά του καινούριου κάμπου. Εμάθε λοιπόν πως τώρα δεν με γυρεύεις μονάχα εσύ. Με σταματήσαν τρεις-τέσσερις και μου είπαν πως θέλουν να με παντρευτούν. Μπορώ να διαλέξω, να κάνω το κέφι μου, να πάρω αυτό που μου αρέσει. Ναι, μη σου κακοφαίνεται, Γιάννη. Όσο αξίζει για εσάς ένα χωράφι, αξίζει για εμάς ένας άντρας. Λένα, Λένα, που γυρνούσες τόση ώρα. Να μου τιμάσεις το καλό μου φουστάνι, μάνα. Και αύριο παντρεύομαι. Τι, παντρεύεσαι. Ούτε να το πεις στον πατέρα σου θα σε σκοτώσει, αστόχαστο κορίτσι. Γεια σου, Σεραφείμ, και σε ευχαριστώ για όλα. Θα κάτσεις πολλές μέρες στην Αθήνα. Α, ήρθα να δω την κόρη μου. Άντε, καλό ταξίδι. Πού είσαι, Γιάννη, το ούζο σου. Φέρε άλλο ένα. Μακάρι να είχα. Θα στο περώσω, ρε διάολε. Για να βγει γι' αυτό, μην τα ρωτάς. Στράγγιξα την ταμιτζάνα. Κάτι τα καλορίζικα για τα χωράφια, κάτι τα αραβωνιάσματα, μου φύγε και το ούζο. Και έχω και το γερομάνταλο που δεν με αφήνει σερμαγιά. Μα μπορώ να μην του δώσω. Ξέρω τι καημός είναι να έχεις παιδί και να το χάνεις. Γιάννη. Γιάννη. Μπας και ήρθανε οι γέροι. Ποιοι γέροι? Αυτοί που πήγανε στην Κοζάνη για τα χαρτιά μας. Δεν άκουσα τίποτα. Όχι, έχει γούστο να τους χασομερίσουνε και να μείνουμε έραστοι. Για πες μου, εσύ το πήρες απόφαση. Δεν θα παντρευτείς? Εγώ δεν παίρνω όποια να είναι. Κι εγώ δεν θα πάρω όποια να είναι. Κάθισα και το ζήγιασα. Δεν κρεμάστηκα στα προξενιά. Μόνος μου ρώτησα, έψαξα και τη βρήκα. Πού είσαι? Θα πάρω τη Λένα. Τη Λένα? Ναι, ναι, ναι. Τώρα τα κουβεντιάσαμε μαζί. Καλό κορίτσι είναι και μ' αρέσει. Κι αυτή με θέλει. Σαν της μηνύσα να έρθει να μ' αντάμωσει, χάλασε τον κόσμο από το μεσημέρι για να το σκάσει από το σπίτι της. Του λόγου τους όμως δεν θα την αφήσουν να παντρευτεί έτσι. Μα δεν θα τους γυρέψω πρίκα. Γιατί να μ' αρνηθεί ο πρόεδρος? Σαν πως έχει και τίποτα να της δώσει για να της βρει καλύτερον. Μα δεν τα αφήνεις τώρα αυτά και να κοιτάξεις να βολευτείς κι εσύ? Απόψε ό,τι κάνεις. Απόψε. Αύριο γίνονται γάμοι. Είπε στη Λένα πως την παίρνεις για το χτήμα. Τις το πες? Δεν την παίρνω μόνο για το χτήμα. Αν δεν ήταν να μπει στη μοιρασιά, ούτε που θα τις μίλαγες ποτέ για γάμο. Καμιά δεν θα παίρνει έτσι μαδιανά χέρια εγώ. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, Κοσμά. Δεν είναι σωστά πράγματα. Καλά, τώρα τι έπαθες και φωνάζεις? Ο καιρομάνταλος φεύγει, φεύγει τα χαράματα. Φεύγει για την Αθήνα. Πάει να δει τη Δήμητρα που για χάρη σου δεν μπορεί να ξαναγυρίσει στο χωριό. Και εσύ. Μη μου ξανακάνεις κουβέντα γι' αυτό, στόπα. Σου είπα με τη Δήμητρα, τέλειωσαν όλα πια. Ο καθένας θα τραβήξει το δρόμο του. Παιδιά, ελάτε στο τηλέφωνο. Είναι οι γονείς σας από την Κοζάνη. Θέλουν ένα από εσάς. Καλά, πάω εγώ. Γιάννη, ποια παίρνεις? Απαράταμε. Τι έπαθε τούτος? Άστονε, δεν τ' αρέσει κανένα κορίτσι. Μήτε από το πάνω, μήτε από το χάτο χωριό. Ο χαζούλιακας. Εγώ σκάω που είναι ο Αντώνης μου φαντάρος και θα χάσει το χωράφι. Γιατί να το χάσει? Πού υπερετάει? Στο μηχανικό, έξω από την Κοζάνη. Και δεν του μηνάς πως είναι μεγάλη ανάγκη να πάρει 2 μέρες άδεια και να έρθει? Καλά λες, βρε Σεραφείμ, θα προφτάσουμε όμως. Να τον φωνάξουμε το τηλέφωνο. Δεν έχεις κανένα δικό σου άνθρωπο στην Κοζάνη να πάει να τον βρει? Μπράβο, βρε Σεραφείμ, είσαι σπουδαίος. Κοσμά, τι λένε οι γέροι? Κολλήσαν στο κτηματολόγιο. Αύριο το πρωί θα πάρουν τα αντίγραφα. Γιατί? Δεν τους φτάσανε τα λεφτά για τα χαρτώσιμα και όσο να δανειστούν, πάει. Έκλεισε η νομαρχία. Του να πάρει οργή. Δεν είναι τίποτα. Κανόνισα για να μην χάνουμε καιρό να μας τηλεφωνήσουν το πρωί πως ξεμπερδέψανε με τα χαρτιά και όσο να έρθουνε θα γίνει ο γάμος. Πού πήγε ο Γιάννης? Κατά πάνω τράβηξε φουρτουνιασμένος. Έλα Σεραφείμ, έλα βρε να καλέσουμε μαζί στο τηλέφωνο το γιο μου. Έλα, πάμε. Ποιος? Εγώ, κύριε πρόεδρε, ο Κοσμάς είμαι. Θανάση, σκέψου, μην τον αποπάρεις. Τράβα μέσα εσύ. Τι είναι? Θα ήθελα να κουβεντιάσουμε λίγο. Πέρασε άλλη ώρα, γιατί ετοιμάζω για τον κύριο Φλόρο την καινούργια κατάσταση για τις αφεντιές σας. Δεν θα χασοπερίσουμε. Μόνο 5 λεπτά. Τόσο βιαστικό είναι? Ναι, είναι. Για λέγε, ρε Κοσμά. Δεν σου είπε τίποτα η Λένα? Όχι. Περίεργο. Έλεγα πως θα σου μιλούσε πριν έρθω. Τι να μου πει? Ακού, κύριε πρόεδρε.
Η Λένα και εγώ αποφασίσαμε να παντρευτούμε αύριο μαζί με τους άλλους. Κάποιο λάθος κάνεις, Κοσμά. Γιατί δε μου τη δίνεις? Μα η Λένα φεύγει τον άλλο μήνα για την Αυστραλία. Ο αδερφός μου την καρτεράει από καιρό να τη μοσχοπαντρέψει. Για ρώτα την όμως. Θέλει να πάει. Η κόρη μου κάνει πάντα αυτό που της λέμε εμείς. Η γονή της. Αυτή τη φορά όχι, πατέρα. Έμπα μέσα. Δεν θα σε ακούσω. Έμπα μέσα, είπα. Δώσαμε λόγο με τον Κοσμά και αύριο παντρευόμαστε. Έμπα μέσα, δεν σε έχω για τέτοια νυφοπάσαρα. Θα ρω, κύριε πρόεδρε, πως και εσύ ελπίζεις το χωράφι του καινούριου κάμπου. Αχτίμονα είσαι κι εσύ. Όσο και να φτώχεινα την κόρη μου, θα την παντρέψω καθώς ταιριάζει στη φαμίλια μας. Πατέρα, σώνουν τα όνειρα. Ούτε εσύ δεν πιστεύεις στον παράδεισο που μου τίμαζε στην άκρη της γης. Ο θείος σου δεν θα μας αφήσει έτσι. Έχει μεγάλο βιό στην Αυστραλία. Ναι, πάνε τρεις μήνες που του έστειλες τις φωτογραφίες μου και δεν σε αποκρίθηκε. Μπορεί να αρρώστησε ο άνθρωπος. Θα μου γράψει. Δεν τον έχουμε ανάγκη πια. Στο χέρι μου είναι να κάνω εκείνο που θέλω. Δεν σου γυρεύουμε τίποτα. Μόνο την ευχή σου. Μα τι σας έπιασε ξαφνικά? Πώς κάνετε έτσι όλοι, σαν να έρθει η συντέλεια του κόσμου? Ναι, ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Απόψε τελειώνουν και οι δικές σου έγνοιες και οι δικές μου. Και πρέπει να χαίρεσαι. Ξέχασες τι τραβήξαμε, πατέρα. Ξέχασες που κόβαμε από το ψωμί μας για να μου φτιάξει ένα φουστάνι. Μπας και σφαντάξω σε κανένα πλούσιο γαμπρό. Και όταν απόειδες, ξέχασες που έριξες τα μούτρα σου στον αδελφό σου. Και ας μη σε κοίταξε ποτέ, παρακαλώντας το με γράμματα για μένα. Σαν να ήμουν ένα κουρέλι. Πάψε. Εγώ πάντα θα θυμάμαι εκείνη τη μέρα που για να έχεις να με δείχνεις στους γαμπρούς, με πήγες στολισμένη στην Κοζάνη και ξεροσταλιάζαμε ώρες πίσω από την αγορά, ώσπου να πουλήσουμε τρεις κότες και να πληρώσουμε το φωτογράφο. Ένα κορίτσι το έχουμε, Θανάση. Γιατί να το χάσουμε στην ξενιτιά? Έτσι χειρότερα θα χαθεί. Ο καινούριος κάμπος θα μας βγάλει από τη δυστυχία. Δώσε μου το χέρι σου να τρέξω να δηλώσω πως παντρεύομαι κι εγώ αύριο με τη Λένα. Τι καταμιένει τούτη. Να παντρεύονται στον δρόμο τα παιδιά μας. Πιο καλά παρά να πεθαίνουμε στον δρόμο. Δώσ' μου το χέρι σου. Έλα, πάμε, Κοσμά. Πάμε. Λένα! Στα παιδιά, Θανάση. Είναι πιο δυνατά από μας. Εσύ φταίς. Εσύ τις έδωσες αέρα. Νιώθω σαν γυναίκα τη λαχτάρα τα νύπαντρου κοριτσιού. Κάντε ό,τι σας κατέβει. Ο Κοσμάς είναι καλό παλικάρι και θα ζήσουν ευτυχισμένοι κοντά μας. Έχουμε τίποτα νεότερο? Αύριο θα γίνουν οι γάμοι. Αύριο το πρωί. Δηλαδή θα χάσω και την αυριανή μου μέρα στον Άι Δημήτρη. Αποκλείεται. Καταστρέφομαι. Για μια μέρα. Και για ένα λεπτό. Εξάλλου τελείωσε από χθες την υπογραφή και δεν έχω καμία υποχρέωση να περιμένω πότε θα παντρευτεί ο ένας και ο άλλος. Για να αποκτήσει δικαίωμα κλήρου. Μα σου πάει η καρδιά να αφήσεις αχτίμωνα τόσο κόσμο? Εγώ βρίσκομαι σε χειρότερη θέση από όλους σας. Για να καταλάβετε, σας λέω μόνο αυτό. Από στιγμή σε στιγμή κινδυνεύω να απολυθώ. Επειδή σε χάσω μερά με μια μέρα. Δυστυχώς τα πάντα και οι πάντες με κατατρέχουν. Ακούστε, κύριε πρόεδρε, και παρακαλώ να μείνει μεταξύ μας. Αν και έχω υπερδεκαετή ευδόκιμον υπηρεσία, όχι μόνο παραμένω έκτακτος υπάλληλος, αλλά ο κύριος διευθυντής θέλει να με αντικαταστήσει με ένα δικό του. Γι' αυτό με έστειλε εδώ. Για να σταματήσω κάθε ενέργεια. Άφησα βέβαια τη γυναίκα μου να παρακολουθεί τα πράγματα. Παίζει κάθε βράδυ κουμκάν με την κυρία Διευθυντού. Μα πρέπει να είμαι κι εγώ εκεί. Να επέμβω εγκαίρως. Σκεφτείτε να χάσω τη θέση μου εξαιτία σας. Δεν θα τη χάσεις. Έλα να σε κεράσω για τα ραβωνιάσματα της κόρης μου. Παντρεύεται και η Δεσποινής Λένα. Μα εσείς λέγατε. Τα παιδιά σήμερα μας φεύγουν μέσα από τα χέρια μας σαν το νερό. Ξεπαντρεύτε με. Να χαρείτε, ξεπαντρεύτε με. Τι έχεις, μωρή Μάρο? Μια παντρεία εσύ και κλαις. Όχι, να με ξεπαντρέψετε. Ο παλιοκοστής όλο θέλει να σέρνω με εξωπίσω του. Έχει αγριέψει και σταθεί μόνο χασκογελάει με τις ώρες. Πιο καλά ήταν πρώτα. Να του αφήσετε το χωράφι και να μας ξεπαντρέψετε. Μάρο, Μάρο! Μαρούλα, που είσαι, Μάρο! Πέστε του πως ξεπαντρευτήκαμε! Πού πάει αυτή, βρε Μάρο, Μάρο! Μαρούλα, που είσαι, στάσου, Μάρο! Λοιπόν, τούτο το τσευγαράκι ήταν η αρχή του κακού. Για να νοικοκυρευτεί θα πεταχτώ στον δρόμο εγώ. Καμιά σας η Δήμητρα. Ας φωνάξει να στον πατέρα της. Μάνταλε! Έβγα γέρο! Κι ήρθε η κόρη σου, η προκομμένη! Τι είναι? Τι? Δήμητρα, εσύ? Γιατί, κόρη μου? Θα κινούσα το χάραμα για την Αθήνα. Γιατί ήρθες? Εδώ είναι ο τόπος μου, πατέρα. Σου μείνεις να μείνεις κάτω. Το ξέρω. Όμως εγώ 3 χρόνια περίμενα τούτη την ώρα. Για το δικό σου το καλό το είπα. Μια φορά φοβήθηκα και το πλήρωσα. Ο φόβος με έσπρωξε να γεννήσω μονάχη στο Βάλτο. Να χαθεί άδικα το παιδί μου.
Και αν πίστεψαν οι δικαστές πως ήμουν αφώνησα, είχαν δίκιο. Ο φόβος φταίει για ό,τι κακό γίνεται. 3 χρόνια στη φυλακή μαθαίνεις πολλά, γιατί χάνεις και πολλά. Εγώ θαρώ, Δήμητρα, πως αν φανέρωνες ποιος έμπλεξε, θα σε έβλεπε αλλιώς το χωριό μας. Όλο το φταίξιμο δικό μου ήταν. Μα έτσι πολλοί φαντάζονται πως ήταν κανένας περαστικός, γι' αυτό δεν μιλάς καθαρά. Πάμε να φύγουμε, Δήμητρα. Μονάχα μακριά από εδώ θα ησυχάσεις, χωρίς να σε φαρμακώνει ο ένας και ο άλλος, παιδί μου. Πρέπει να μείνω, πατέρα. Και πιο πολύ για σένα. Όπως και να ζω μακριά σου, θα λένε πως έχεις μια κόρη ατιμασμένη και θα σε κάνουν να τους προσπερνάς με κατεβασμένο το κεφάλι. Και αυτό θέλω να σταματήσω. Όσα τράβηξα ήταν για τον κόσμο. Του φτάνουν. Τη δική σου κατάρα ποτέ δεν την άκουσα. Ποτέ δεν βαρυγκόμησες και ας είχες κάθε δίκιο. Ακόμα και να με σκότωνες. Εσύ τα κατάλαβες όλα, τα μέτρησες όλα. Και που με αντικρίζεις τώρα χωρίς να με απλώνεις το χέρι, δεν παραπονιέμαι. Μ' αξίζει να πάθω από σένα και χειρότερα. Μα θα μείνω εδώ, κοντά σου. Θα φτιάξω μια καλύβα με καλάμια και δεν θα μπορεί πια κανένας να μας αγγίξει. Παιδί μου, έλα σπίτι. Δεν παρατάς το στόλισμα, κύριε Σεραφείμ. Για να έχεις το νου σου, μπας και χτυπήσει εκείνο το ρημάδι το τηλέφωνο. Θα στο φτιάξουμε εμείς το μαγαζί. Μουράς, χτυπήσει το τηλέφωνο και τα ακούγω και από ένα χιλιόμετρο πέρα. Μα γιατί δεν τηλεφωνά να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, βρε παιδιά. Βρε, αδερφέ μου, δεν είναι μόνο τα δικά μας τα χαρτιά. Όλα τα γύρω τα χωριά είδανε από εμάς και αρχίσαν τα παντρολογήματα. Πέσανε μαζωμένοι στο χτυματολόγιο. Πιανού να πρωτοβγεί το χαρτί. Έτσι δεν είναι, Κοσμά? Ναι, μα σήμερα τελειώνει η διορία. Δεν μας φτάνουν όλα. Έχουμε και τον κυρφλόρο που τρώγεται να φύγει. Μπορεί, ποιος το λογαριάζει αυτό, ναι. Μωρέ, ας αρχίσουν οι γάμοι και έρχονται τα χαρτιά. Γεια στο στόμα σου, Κική μου. Έλα, αφήστε τις εξυμνάδες του λόγου σας. Στεφάνι, να βάλετε και ό,τι γίνει, ας γίνει. Μάζεψε τη γλώσσα σου, κύριε Λουκά. Και το χωράφι δεν το παίρνετε αν δεν παντρευτείτε. Είναι πρίκα μας. Εμείς σας το δίνουμε. Πάρτε το και μονάχη σας αν μπορείτε. Η Δήμητρα. Αέρα που τον έχει καλέ, να ήμουν στη θέση της, εγώ ούτε που θα ξαναπατούσα στο χωριό. Τι πάθατε, μωρέ, με τη Δήμητρα? Πείραξε καμιά σας και κάνετε έτσι? Αλήθεια, δεν σας πείραξε η Άμυρη? Δεν μπορούμε να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας όσο βρίσκεται στο χωριό μας μια ξεβγαλμένη. Βούλος το πιάσει, βούλος το. Ωραία, μαζί μου τα έβαλε. Έλα, μην το συνερίζεσαι, εκεί είναι εγκλετισμένος που δεν μας έρχονται τα χαρτιά. Ωραία, αφήστε τα λόγια και πάμε να ντυθούμε. Από στιγμή σε στιγμή θα τηλεφωνήσουν οι γέροι, ας είμαστε τουλάχιστον καλέ έτοιμοι. Και αυτός βάλτε και να μας γλουσουζέψει. Σαν να βιάστηκα να ανοίξω καινούργια τευτέρια και στους γαμπρούς. Αν δεν πάρουν χωράφι, βούλιαξα. Κοσμά! Κοσμά, γιατί στέκεσαι τόση ώρα έξω και δεν έρχεσαι σπίτι? Σε περιμένει ο πατέρας. Τι με θέλει? Μα έχετε τόσα να πείτε για το γάμο, για το που θα μείνουμε. Καλά, καλά. Έχω μια δουλειά τώρα. Και πότε θα μιλήσετε για όλα αυτά? Σου λέω, έχω μια δουλειά να τελειώσω πρώτα. Θα έρθω. Ναι, αλλά και χθες το βράδυ σε περιμέναμε. Μ' άφησες πως θα ξαναγυρίσεις και δεν φάνηκες. Και να δεις που ο πατέρας το καλοχώνεψε. Ήταν χαρούμενος χθες το βράδυ. Ήπιε, τραγούδησε. Εντάξει, εντάξει, πήγαινε τώρα. Δεν θα ντυθείς? Έτσι θα έρθεις στην εκκλησιά. Δεν έχω γαμπριάτικα. Καλά, συμπάθαμε που σου μίλησε για τα ρούχα σου. Τι σημασία έχει όπως και να είσαι ντυμένος? Κι εγώ έβαλα ό,τι βρήκα. Κανείς δεν τα προσέχει αυτά σήμερα. Όλοι χαιρόμαστε που θα αλλάξει η ζωή μας από τη μια ώρα ως την άλλη. Πολύ σίγουρο το έχεις. Γιατί? Βγήκε στη μέση κανένα εμπόδιο? Ακόμα δεν τηλεφωνήσανε πως πήρανε τα χαρτιά. Εκεί να αργήσουν λιγάκι, όλα τα άλλα είναι έτοιμα. Τα χαρτιά είναι το πιο σπουδαίο. Μα γιατί χάνεις το θάρρος σου? Βέβαια, όσο φτάνουμε στο τέλος, ο καθένας μας νιώθει παράξενα. Ήρθαν όλα τόσο ξαφνικά. Είναι σαν να σπροχνόμαστε στο σκοτάδι. Μήτε κοιταχτήκαμε στα μάτια. Όμως και οι δυο με την καρδιά μας δώσαμε τα χέρια. Έτσι δεν είναι, Κοσμά? Ξέρουμε και οι δυο τι θέλουμε. Πες στον πατέρα σου πως δεν θα αργήσω. Κοσμά, μπορεί να είναι πιο όμορφα έτσι που παντρευόμαστε. Να μου έχεις εμπιστοσύνη. Εγώ θα σε βοηθήσω πολύ. Πολύ! Σεραφείμ. 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 Καλώς το Σωτήρι. Δεν φάνηκε ο γιος σου? Σκιάζομαι πως δεν του δώσαν άδεια. Τι ώρα περνάει για πάνω το αυτοκίνητο? Θα περάσει όπου να είναι.
Άστα και τα παλικάρια είναι άνω κάτω. Δεν έχουν είδηση τι έγινε με τα χαρτιά τους. Εγώ σαν να το ήξερα και έβγαλα χαρτί πως είμαστε όλοι αυτοί μόνοι στη φαμελιά μας. Πούντος όμως ο Αντώνης, πούντος. Νύφη του βρήκες. Ας διαλέξει μοναχός. Ένα σωρό απομείνανε. Για ξανατηλεφώνησε στο φίλο σου και ρώτα τον. Τον είδε το γιο σου. Του είπε πως είναι ανάγκη να έρθει. Καλά, καλά, πάω. Για πάμε. Στάσου, από το πρωί ψάχνω τρόπο να βρω να σου μιλήσω. Δεν φοβάσαι μη σε δούνε να κουβεντιάζει μαζί μου. Αυτό είναι το λιγότερο. Τραβήξου να πέρασω. Θέλω κάτι να σε ρωτήσω. Άλλη ώρα, Κοσμά. Έχω να συγυρίσω το σπίτι μου. Ναι, μη θα ρεις πως τα πέρασα καλά όλα τούτα τα χρόνια. Γιατί γυρεύεις να μου εξηγηθείς. Έλεγες πως δεν θα έρθω εδώ, ε. Νόμισα. Όλοι με είχατε ξεγράψει και πρώτος εσύ. Σκεφτόσουνε πού να ξαναγυρίσει αυτή στο χωριό έτσι που την κατάντησα. Όπως και να σου φέρθηκα, δεν ξεχνάω. Πόσο σου χρωστάω. Γι' αυτό δεν μου έγραψες 3 χρόνια στη φυλακή ούτε ένα γεια σου. Φοβόμουν. Το ίδιο μου είπες και εκείνη τη νύχτα. Εκείνη τη μαύρη νύχτα. Πώς θα ζούσαμε, μωρέ. Θα μας τσάκιζε η φτώχεια. Είχα σκοπό να πάω μακριά. Να ζήσω με το παιδί μου. Μα δεν τ' άντεξα. Με πιάσαν οι πόνοι στο βάλτο και λιποθύμησα. Ας τα ξεχάσουμε τώρα όλα. Χτες που σ' αντίκρισα μου φάνηκε σαν να μην πέρασε λεφτό από τότε. Πως τίποτα δεν χάθηκε. Πως θα μπορούσαν όλα να ξαναγίνουν από την αρχή. Το λες γιατί τρέμεις. Τρέμεις μη τα πω όλα στο χωριό. Όχι, όχι, όχι. Τότε γιατί παντρεύεσαι, Κοσμά. Μια κουβέντα είπαμε με τη Λένα. Δεν έχουμε τίποτα. Όλα εύκολα τα θα ρεις. Την παρατάς και εκείνη καθώς παράτησες και εμένα. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Θα σκεφτώσουν τώρα έτσι αν δεν ήταν το χωράφι. Μα δεν το κάνω για το χωράφι. Λες ψέματα. Σε ξέρω καλά. Κι όμως είχα μια μικρή ελπίδα καθώς ταξίδευα για εδώ πως κάτι θα είχε μείνει από τον Κοσμά. Τον Κοσμά που καμάρωνε κάποτε το χωριό μας. Που χτυπήθηκε για να ελευθερωθούμε πλάι στους άντρες. Μα να, ξεγελάστηκα και πάλι. Πάει εκείνος ο Κοσμάς, έσβησε. Ο τωρινός Κοσμάς πεθαίνει για 5 στρέμματα. Άφησε το παιδί του να χαθεί στο βάλτο και εκεί στον ίδιο τόπο χάνεται τώρα γι' αυτός. Γεια σου τώρα. Κύριε Φλόρο, στο τηλέφωνο. Τρέχα και κόψανε στη μέση τον Μπαρμπασοτήρη που μιλούσε. Τι είναι, Σεραφείμ? Ο κύριε Φλόρος να έρθει στο τηλέφωνο. Η γυναίκα μου θα με θέλει για τη δουλειά μου. Αχ, και να κατάφερε την κυρία Διευθυντού να μιλήσει στον άντρα της για μένα. Κάνε γρήγορα. Τηλεφωνήσανε για τα χαρτιά, πατέρα. Για τον κύριο Φλόρο ήτανε. Τι έγινε ο Κοσμάς? Είπε πως θα έρθει. Θα παντρευτείτε και δεν θα έχω κανονίσει τίποτα μαζί του. Δεν μ' αρέσουν εμένα τούτες οι δουλειές. Πάω να τον βρω. Μα θα έρθει, πατέρα. Βαρέθηκα να τ' ακούω. Θα σου δείξω εγώ, κύριε Μάρο. Θα σου δείξω εγώ. Μα, κύριε πρόεδρε, δώσε. Πάρτε πίσω το χωράφι και ξεπαντρεύτε με. Και εσύ τα ίδια, μωρέ. Α, δεν είναι γυναίκα η Μάρο. Λίγο να την αγγίξω, βάζει τις φωνές. Κωστή, συγχώραμε. Συγχώραμε, Κωστή. Φύγε. Χωρίσαμε. Το έδωσα πίσω το χωράφι. Κωστή! Το έδωσα Κωστή! Πίσω. Θα τρελαθώ. Καταστρέφομαι εξαιτία σας. Σα πωλήσανε? Ο άνθρωπος του διευθυντού εγκαταστάθηκε στο γραφείο μου και ανέλαβε υπηρεσία. Όπως σας τα έλεγα, αν δεν τρέξω αμέσως τώρα να πιάσω τον κύριο Γενικό, είμαι χαμένος. Θα μας αφήσεις πάνω στην ώρα? Ποια ώρα? Εσείς ούτε του χρόνου δεν τελειώνετε. Σήμερα ξεμπερδεύουμε. Αδύνατον. Για να σας κάνω τη χάρη και να μείνω 2 μέρες, κάνω τη θέση μου. Άλλωστε κοντεύει μεσημέρι. Και ως τις 2:30 που κλείνουν τα γραφεία μας, πρέπει να έχω παραδώσει την κατάσταση. Η προθεσμία έληξε. Κινδυνεύετε να μείνετε απ' έξω κι εσείς οι πραγματικοί δικαιούχοι. Κάνε λίγη υπομονή ακόμα. Να πάω να βρω τον γαμπρό μου και θα πω να αρχίσουν οι γάμοι. Στο μεταξύ θα έρθουνε και τα χαρτιά. Τους γράφεις και φεύγεις μετά το αυτοκίνητο. Κρίμα τόσα παλικάρια να χάσουνε το χωράφι και τη ζωή τους. Και εμένα χάνε τη ζωή μου. Τι θα κάνω αν απολυθώ, ε? Κι εγώ γυναίκα ετοιμόγενη. Μη σκιάζεσαι κι όλα θα πάνε καλά. Έλα μαζί μου, κύριε Φλόρο. Σου δίνω το λόγο μου πως θα φύγεις μετά το αυτοκίνητο. Καταστρέφομαι. Βρε, δεν φταίω εγώ, κοριτσάκια μου που ξεμείνατε. Στα γύρω χωριά ξεμείνανε περισσότεροι. Τόσα παλικάρια μας πήραν οι Αμέρικες και οι Αυστράλιες. Όμως το δικό μου προξενιό με τον Λάζαρο το έχεις τελειωμένο. Το δικό μου το Γιώργη, έτσι μας είπε. Δεν τα κανόνισες καλά, κυρία Βασίλενα. Ωραία, εγώ καλά τα κανόνισα. Μα πέσανε πάνω στους γαμπρούς οι πιο καπάτσες και τους αφάνισαν. Μη το κρύδες να ήταν. Θεέ μου, μα τι θα απογίνουμε τώρα. Δεν ελπιζόμαστε, κάποιος μπορεί να περάσει και για μας. Αλλά τυχερά είναι. Αχ, και δεν ήρθε και ο Αντώνης ακόμα του Μπαρμπασοτήρη. Δεν είναι ο στρατός, τι τους κρατάει τους άντρες.
Να την έρχεται. Άσε με, μάνα. Εγώ δεν παντρεύομαι έτσι. Σκάσε, ακαμάτρα. Με τέτοια νιάτα και να σαρπάξουν τους γαμπρούς οι γεροντοπασμένες. Κυρία Βαρβάρα, τι την κουβαλάς εδώ την ψυχοκόρη σου. Έχει χρόνια μπροστά της. Άσε τα κορίτσια μας να δούμε. Θεού πρόσωπο. Άμα δε μου κουκουλουθεί τώρα, κλάφτε με. Μήτε πρικα έχει, μήτε μπορεί να μπλέξει κανέναν πανάθεμα το για θηλυκό. Βαρβασωτήρη. Πού είναι ο γιος σου, Βαρβασωτήρη? Πήρε το μήνυμα, όμως δεν ξέρω αν του δώσαν άδεια. Και από την Κοζάνη δεν τηλεφωνήσαν ακόμα οι γέροι. Σκούρα τα πράγματα. Καλύτερα να αργήσουν λίγο. Όχι, να αργήσουν. Όσο αργούνε, κάτι μπορεί να φέξει και για μας. Ο Γιάννης. Πού πας, Γιάννη? Στα κτήματα του Καρατάση, στο μεροκάματο. Κόπιασε, μωρέ, να παντρευτείς και εσύ να μην παιδεύεσαι τα ξενοχώραφα. Αλλού τα προξενιά σου και δεν πιάνουνε σε μένα. Γυνάτη που το έχει. Για να μην θέλει γυναίκα άρρωστο στάνε. Καλέ και φαίνεται γερό παλικάρι. Να το αυτοκίνητο. Λες να είναι ο γιος σου, Βαρβασωτήρη. Ο γιος σου θα είναι. Αχ, Αντώνης. Αντώνης. Παιδί μου ήρθες. Τρίχει, μοιράζουνε χωράφι, παιδί μου. Σε όλα τα χωριά μας τα παλικάρια σαν και σένα παίρνουνε χωράφι. Διάλεξε. Τι? Γυναίκα, βρε. Όποιος παντρευτεί σήμερα παίρνει χωράφι. Όλοι αυτό κάνουνε. Άντε, μη στέκεσαι. Μα πατέρα. Βρε, διάλεξε. Ποια? Όποια σ' αρέσει, βρε. Τώρα κρίνεται η ζωή σου. Για σώνεσαι, για θα σε φάει ξεντιά. Πέντε στρέμματα θα πάρεις. Την αφεντιά σου καρτεράνε τα κορίτσια. Εγώ είμαι η κουμπάρα σε όλα τα ζευγάρια. Τα έχω έτοιμα. Νάτε, έλα, δέστε σε εδώ. Έλα, έλα, μωρή λαμπρινή. Δες και εσύ μπροστά. Άσε με. Η λαμπρινή δεν είσαι? Ναι. Αυτή θα πάρω, πατέρα. Αφού σ' αρέσει. Αχ, να ζήσετε, παιδιά μου, να ζήσετε. Αλήθεια, το πες πως θες γυναίκα σου τη λαμπρινή? Δεν με θέλει. Ου, δική σου είναι, αγόρι μου, δική σου. Να ξέρεις πως αγαπάει. Αφήστε καλά τα χασομέρια και πάμε στον παπά να σας γράψει. Θα φωνάζει που αργήσατε. Άντε. Πάει και ο Αντώνης. Είναι και ο Χρήστος και ο Λουκάς που πάει να χαλάσει το προξενιό τους γιατί τους τα γυρίζουν τα πεθερικά. Μακάρι να χαλάσει όπως χάλασε και το δικό μας προξενιό. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Όσο δεν βλέπω εγώ τα αντίγραφα από το χτηματολόγιο, κανένα γάμο δεν έχω σίγουρο. Λένα, ποιον ζητάς? Τον Κοσμά τον είδατε. Άδικα τον ψάχνεις, Λένα. Αν δεν έρθουν τα χαρτιά, χαλάνε οι γάμοι. Τα χαρτιά θα έρθουν. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Αξίζει να την πάθουν μερικές. Για μένα το λέτε. Ψάξεις να βρεις τον Κοσμά και μη σε νοιάζει για ποιες το λέμε. Να και παστρικιά, ξαναβγήκε. Όλο γυρίζει από το πρωί, σαν να θέλει να ψαρέψει κανένα γαμπρό. Όλα να τα περιμένει τα ποδάφτες. Με τα μάγια που ξέρουν να αρπάζουν στεφανωμένους και αστεφάνωτους. Σταμάτα και δεν σβήνουνε με τις πάστρες οι πομπές σου. Τραβά μέσα και δεν θα σε αφήσουμε να ξελογιάσεις τα παλικάρια. Σας τους χαρίζω τέτοιους γαμπρούς. Όσα δεν φτάνει αλεπού. Μα γιατί τα έχετε μαζί μου? Σας ορκίζομαι, όποια και να είμαι, δεν έχω σκοπό να βγω στο παζάρι για Στεφάνη. Τι ανάγκη έχεις? Πας για μια νύχτα με όποιον βρεις. Του λόγου σας παίρνετε όποιον βρείτε, μακάρι να τον συγχαίνεστε και να σας χαίνετε. Ψήτ, για μια νύχτα βρίσκομαι όλες τον καλύτερο. Μα δεν σου μοιάζουμε. Κοντεύετε να γίνετε χειρότερες και από μένα. Κρεμάσατε τη ζωή σας από ένα χαρτί που δίνει πέντε στρέμματα σε κάθε άντρα και θα δείτε πως γλιτώσατε. Δεν έχετε φωνή, ανάσα, καρδιά, τίποτα δεν έχετε. Μακάρι να βρίσκες κι εσύ έτσι έναν άντρα. Ποτέ μου δεν θα το ήθελα κι ας ήταν να χαθώ. Παράτε τις, Δήμητρα. Παράτε τις κι μέσα. Δεν τις φοβάμαι. Πάρ' την και φύγετε. Μα τι σας κάναμε, ε? Αφήστε μας τη συμφορά μας. Βρήκε την ώρα να έρθει στο χωριό μας η σκύλα. Τραβήχτε και όποια μ' αγγίξει θα το μετανιώσει. Μα ωραία, μας φοβερίζει. Πάμε, παιδί μου. Πάμε. Έλα, για χάρη δική μου, δεν αντέχω άλλο. Όχι, πατέρα, στο είπα από την αρχή. Ό,τι και να γίνει, θα τα κλείσω αυτά τα στόματα. Μια φορά έσκυψα το κεφάλι. Λύσαξες που παντρευόμαστε και βγήκες να μας βρήσει. Εσείς αρχίσατε. Τι την αφήνετε, τρίφτε τη στα μούτρα να μάθει. Μη σάλεψει καμιά σας. Κοσμά, ήρθες. Κάντε πέρα όλες. Αυτή, υποδεμένη. Πάψτε. Η Δήμητρα είναι καλύτερη από όλες σας. Τι είπες? Αυτό που ακούσατε. Φτάνει να θέλει να με παντρευτεί και την παντρεύομαι σήμερα. Δήμητρα. Θέλεις? Σε ρωτάω μπροστά τους. Θέλεις να παντρευτείς μαζί μου τούτη την ώρα? Όχι, Κοσμά. Δεν με πιστεύεις? Μα σε παίρνω γυναίκα μου εγώ. Μη διώχνεις την τύχη σου, Δήμητρα. Μα γιατί δεν με θέλεις? Τι έχω να περιμένω από σένα? Που σκοτώνεσαι για ένα χωράφι. Και να μην ήμουν εγώ, θα παίρνεις άλλη για να μπει στη μοιρασιά του καινούριου κάμπου. Μα εγώ δεν είμαι γης να στη χαρίζουν και να την πουλάς, να την αγαπάς και να τη φτύνεις. Είμαι άνθρωπος, κατάλαβες? Άνθρωπος! Να, τόσες νύφες σε παρακαλάνε. Βλέπετε, κορίτσια, που με παρεξηγήσατε. Δικό σας είναι.
Προσέχτε καλά όμως, για τελευταία φορά μου φερθήκατε άσχημα. Όλα τα πληρώνω πολύ ακριβά για να μην φοβάμαι. Παιδιά, σωθήκατε! Τα πήρανε τα χαρτιά! Τώρα δεν μου τηλεφωνήσατε! Δεν ακούτε! Πέστε στον κόσμο να ετοιμάζετε! Σε 2,5 ώρες θα είναι εδώ! Χωριανή! Χωριανή! Έρχονται τα χαρτιά! Πήρα τηλεφώνημα! Ας είναι καλά οι χέρες! Θα γίνουν οι γάμοι! Τι είναι! Τα πήρανε τα χαρτιά! Παντρευόσαστε! Τι λένε, παιδιά! Τα πήρανε τα χαρτιά! Εντάξει, πάτε μπροστά! Έρχονται! Εδώ είσαστε, παιδιά μου! Η ώρα είναι καλή! Έλα, έλα, πάμε, Κοσμά! Κοσμά, πάμε! Άσε, τα Λουίζικα! Μαζί σου είναι! Στην υγειά μας! Άντε, πάμε σαν πόγουν! Σταματάτε! Αφήστε τα όλα! Σταματάτε! Τι φωνάζει αυτός, μωρέ! Αφήστε τα όλα! Μην πάτε στην εκκλησία. Τι είναι, ρε Γιάννη? Μην πάτε στην εκκλησία. Ο Φλώρος έφυγε για την Κοζάνη. Τι έγινε? Μας το έσκασε ο κύριος Φλώρος. Γιάννη, είναι αλήθεια? Ερχόμουν από του καρατάσει τα κτήματα και τον αντάμωσα πέρα στο νεοχώρι, καθώς έμπαινε στο λεωφορείο. Πότε? Θα είναι καμιά ώρα. Τον ρώτησα αν γίνανε γάμοι και με αποκρίθηκε πως τον χασομεράτε πολύ. Τελείωσε η διορία και δεν μπορεί να σας περιμένει άλλο. Θα τον διώξουν από τη δουλειά του. Ίσα που πρόφθαινε το τελευταίο λεωφορείο και το πήρε από κάτω για να μην τον δείτε. Και γιατί τον άφησες, μωρέ? Το ξέρες πως από αυτόν εκκρεμόμαστε. Δεν μπορούσα να τον κρατήσω και έτρεξα για να σας το πω, για να μην πάτε στην εκκλησιά. Τώρα παντρευτήκαμε, Γιάννη. Παντρευτήκατε? Από την πρώτη μέρα τρώγονταν ο καταραμένος πως τον χασομεράμε και θα τον απολύσουνε. Δεν βρίσκανε κανέναν άλλο να μας στείλουνε. Έπρεπε να έχεις το νου σου, κύριε Πρόεδρε. Από κοντά τον έσαιρνα. Μα με τις φασαρίες και τα τρεχάματα για το γάμο, μου το έσκασε σαν τον κλέφτη. Τι να πρώτο κοιτάξω κι εγώ? Και πώς θα πάρουμε χωράφι? Δεν έχει τίποτα, αυτό ήταν. Α, όχι, το χωράφι θα το πάρετε. Είσαστε εντάξει του λόγου σας? Θα κατεβούμε στον ομάρχη και θα του εξηγήσουμε πως απαλουνού φταίξιμο δεν γραφτήκατε. Δύσκολα, δύσκολα να σας αφήσουν απόξω. Μα πέρασε η διορία. Για να βγει τώρα απόφαση να μπούμε στη μοιρασιά, πρέπει να το διατάξει ο υπουργός. Είναι μεγάλος μπέλας. Ο ίδιος ο ομάρχης μας το είπε προχθές που τον είδαμε. Έτσι, ρε παιδιά, δεν μας το είπε? Αφού μας το είπε. Ήταν αλλιώς τότε. Ήταν αλλιώς τότε. Γυρεύατε να αλλάξει ο νόμος. Τώρα όμως έχετε τον νόμο με το μέρος σας. Μα και πάλι δεν τον έχουμε. Η κατάσταση έκλεισε. Και όσοι γραφτήκανε, γραφτήκανε. Αδερφέ μου, κοινάμε στα γρήγορα για την Κοζάνη. Να φέρνουμε πίσω τον Κυρφλόρο. Πέταξε το πουλί. Δεν έχει άλλο λεωφορείο. Και άμα κινήσουμε ποδαρόδρομο, θα ξημερωθούμε. Άρε, Φλόρο, και σε πετύχω πουθενά. Φαρμακώνεστε, κουμπάρι μου, τέτοια μέρα. Η πιο μεγάλη χαρά του ανθρώπου είναι σαν σμίγει ο άντρας με τη γυναίκα. Έχει μεγαλύτερη χαρά από τούτη. Τα άλλα περνάνε, ξεχνιόνται. Μα η αγάπη δεν χάνεται. Και εμείς εδώ αρχίσαμε το δικό της πανηγύρι. Γιατί να το κόψουμε στη μέση? Ας το τελειώσουμε και τώρα θα τα βρούμε. Να παίξουν τα όργανα! Να παίξουν τα όργανα! Να μου ζήσεις, κύρα Βασίλενα! Όμορφα τάπες! Τα άλλα θα τα βρούμε. Καλό. Πάτε, πιαστείτε πάλι να χορέψουμε. Όχι. Αφήστε τα γλέντια. Δεν είμαστε πια για γλέντια. Αφού δεν γραφτήκαμε για κλήρο, οι γάμοι είναι σαν να μην έχουν γίνει. Σωστό είναι. Μα δεν θα σταυρώσουμε τα χέρια? Ο γάμος αυτός δεν πιάνεται. Οι πιο πολλοί μη τα ξέραμε τι κάναμε και ποια παίρναμε. Είμαστε οι γυναίκες σας με παπά και με στεφάνι. Καλά, σαν θα πούμε του Μητροπολίτη και του Αγγελέα το πώς μπλεχτήκαμε, θα μας βγάλει το διαζύγιο στον BKV. Δεν είναι αντρίκια φερσίματα αυτά, ρε μα. Ήταν πιο αντρίκιο που παζαρέψαμε τη ζωή μας. Μην αγριεύετε, μωρέ, τα πράγματα. Πολλά πέρασε το χωριό μας και πολέμους και κατατρεγμούς. Μα τώρα νομίζω κινδυνεύει να την αχτίσει στον αέρα από εμάς τους ίδιους. Καθώς έχουμε ανακατωθεί, το ένα σπίτι ακουμπάει στ' άλλο. Σοριάστηκε το δικό μου, θα σοριαστούν και τα γύρω. Πρέπει λοιπόν με φρονιμάδα να κοιτάξουμε τι συμφέρει να γίνει. Μάλιστα, με φρονιμάδα. Κοσμά, κάνε υπομονή, Κοσμά, και δεν θα χαθούμε.
θα μοιραζόμαστε μαζί και τις χαρές και τις πίκρες. Μια κουβέντα είναι. Κι όμως, αν δεν βιαζόταν να φύγει ο Φλώρος, θα νιώθαμε αλλιώς τώρα. Θα τραγουδούσαμε, θα χορεύαμε, θα σμίγαμε σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Κανένα κακό δεν θα περνούσε από το μυαλό μας. Γιατί, θα ρεις πως άλλαξαν όλα επειδή μπορεί να στερηθούμε το χωράφι. Εμείς οι δυο είμαστε πάντα το ίδιο, δεν είμαστε? Πώς γίνεται να σκεφτόμαστε αλλιώς όταν έχουμε γη και αλλιώς όταν δεν έχουμε? Εκείνο που ξέρω εγώ είναι πως γελαστήκαμε. Για ένα κορίτσι, παλικάρι μου, δεν είναι παιχνίδι ο γάμος. Βγάκι από το νου σας πως οι γυναίκες είναι γατιά που τα παρατάνε στις στράτες. Έχουνε δίκιο, παιδιά. Εγώ λέω μια και μπλεχτήκαμε να τραβήξουμε μαζί τους μπροστά και ό,τι βγει. Αυτός μιλάει σαν άντρας. Μιλάει και εσύ, βρε χαράλαμε. Σαν τι να πω. Όποιος νομίζει πως τα βγάζει πέρα κι έτσι, ας συνεχίσει το γλέντι. Εγώ δεν έχω κέφι για τίποτα. Έτσι είναι, ελάτε σπίτι μου, παιδιά, να τα κουβεντιάσουμε. Για ελάτε σπίτι μου. Ωρε Φλώρο, και πέσει στα χέρια μου. Για σταθείτε, ρε παιδιά, λίγο. Θα πάει και η αφεντιά σου μαζί τους. Μα είναι η παρέα μου και εκεί να θα ξαναγυρίσω. Μόλις βρούμε τρόπο να μπούμε στη μοιρασιά, όλοι, όλοι θα ξαναγυρίσουμε. Αντώνη, θα κάτσεις? Όχι, θα φύγω αμέσως για το λόγο μου. Ο γέρος θα κανονίσει πως θα γίνει με το διαζύγιο. Ω, κουμπάρι μου, πού πάτε? Χαλάλι σας τα έξοδα και τα τρεχάματα. Μα γιατί ξεγράφετε τις ομορφότερες ώρες σας? Κοσμά, άκου Κοσμά. Είναι η δεύτερη φορά που με ντροπιάζεις σήμερα. Και αυτό δεν θα μείνει έτσι. Δεν είμαι από αυτές που τις παρατάνε. Θα το δεις. Δε βαστιέται η πικρά τούτη. Ποιος να μας το έλεγε πριν από λίγο να μην χαιρόμαστε τόσο? Ένα παιδί είχα και το χάσα στην κατοχή. Τώρα νιώθω σαν να το ξανάχασα. Τρέμω, Κωστή μου, σαν σκέφτομαι τι θα σας έβρισκε αν δεν παίρνατε χωράφι. Εγώ και η Μάρο θα σμίγαμε έτσι κι αλλιώς. Μάρο, Πρόεδρε, πάμε. Θα πέσει μεγάλη διχόνια ανάμεσα στα σπίτια. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε όσο είναι καιρός. Τα έχω σας στήσει, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα. Πιο ύστερα να έρθετε. Ντρέπουμε για το χωριό μας. Ας κάνουμε κουράγιο. Δεν πειράζει. Το γλέντι μας θα ξαναρχίσει και πολύ γρήγορα. Χρυσά μου κορίτσια. Οι άντρες σας δεν φύγανε, θα γυρίσουνε. Να κάτσετε στις καμαρές σας και να τους περιμένετε. Είναι γλυκιά η νύχτα που αφήσανε και θα τη θυμούνται κάθε στιγμή. Μα να μην τους ρωτήσετε γιατί σας άφησαν. Όταν γυρνάει στη γυναίκα του ένας άντρας, δεν θέλει να τον ρωτάει. Μόνο να τον περιμένει. Θα κινήσω τώρα, πατέρα, για να είμαι το πρωί στο λόγο. Μα έχεις δύο μέρες άδεια. Όχι, σκαστός ήρθα. Από εγώ φταίω, Αντώνη, εγώ. Δεν βαριέσαι, κανόνισε τα μόνο να ξεμπλέξω. Σαν να απολυθώ θα πάω μακριά ταξίδι. Θα κάνω εμπόρια και θέλω να είμαι ελεύθερος. Γεια σου. Πού πας, Αντώνη, και αφήνεις τη γυναίκα σου? Δεν είναι γυναίκα μου. Γυναίκα σου είναι, με Στεφάν. Μην του φορτώνεις εμένα, δεν θέλω. Πάψεις. Κακό είναι αυτό που έγινε, κυρία Βαρβάρα μου. Μα πώς θα ζήσουν τα παιδιά χωρίς τίποτα? Δεν με κόφτει μένα, συμπέθερε. Μοναχός του τη διάλεξε και ο γιος σου και τη στεφανώθηκε. Του την αφήνω και στην κάνει ό,τι τα αρέσει. Μάνα! Κάτσε μαζί του συφοριασμένη και την πόρτα μου δεν θα την ξαναβρει ανοιχτή. Πάρ τον έξω πίσω. Κολούδα τον όθε πάει. Άντρα σου είναι. Τι γίνεται τώρα, πατέρα? Τι να σου πω. Δεν μας έφταξε το κορίτσι. Να γυρίσει τη μάνα της. Αν δεν ήταν το χωράφι, δεν θα παντρευόμαστε. Πάρτε και πήγαινε τη στη μάνα της. Πουθενά δεν πάω. Την ακούς? Πουθενά δεν πάει. Τράβα στο στρατό εσύ και θα την κρατήσω μερικές μέρες στο σπίτι. Μια ώρα να την κρατήσεις δεν τη διώχνεις εύκολα. Ούτε στο σπίτι σας θα μείνω. Την ακούς? Ούτε σπίτι μας έρχεται. Και πού θα πας, Μαζί μου θα έρθεις στο λόγο καθώς σου είπε η μάνα σου. Εγώ είμαι φαντάρος, δεν το βλέπεις. Φεύγω για το στρατό τώρα. Και σαν απολυθώ θα φύγω μακριά. Θα φύγω την ίδια μέρα. Δεν θα ξαναπατήσω εδώ. Τι μου κολλάς? Από μια κουταμάρα στεφανωθήκαμε. Άδικα φωνάζεις, Αντώνη. Εγώ δεν σου ζήτησα τίποτα. Πήγαινε και άφησέ με. Δεν είμαι γυναίκα σου, το ξέρω. Και εσύ δεν είσαι άντρας μου. Καλύτερα να μ' αφήσεις. Να μ' αφήσετε όλοι. Δεν θέλω τίποτα, τίποτα. Έφυγε. Την άκουσες, πατέρα? Και αυτή δεν με θέλει. Πού πάει τώρα? Μην πάθει κανένα κακό έτσι που φύγε μες τη νύχτα μονάχη, απελπισμένη. Λες να πάθει κακό? Έπρεπε να την παραδώσουμε στη μάνα της. Να τρέξω να την πιάσω. Κάνε γρήγορα για να είσαι στο λόγο στο πρωί. Ωραία, ας γλιτώσε αυτή, μη βρω κανένα χειρότερο μπαλά. Να πάρω διάολος. Thank you.
Τι γυρεύεις εδώ τέτοια ώρα? Δεν πήρες είδες τι έγινε? Άκουσα πως χάσατε το χωράφι και αναστατωθήκατε. Ούτε με νοιάζει πια για το χωράφι εμένα. Και τι ζητάς από μένα? Δεν θα τα βγάλω πέρα μόνος. Ήρθαν ώρα τόσο μαζεμένα και με πνίγουνε. Είναι αργά, Κοσμά. Εγώ φεύγω από το χωριό μας. Φεύγω για πάντα. Φεύγεις? Ναι. Γιατί? Γιατί εσύ άντεξες τόσο για να μείνεις εδώ? Θέλω να ησυχάσω. Να ησυχάσω. Όλοι αγρυπνούν σαν να χειραγίσει από σεισμό το κάθε σπίτι. Όμως άλλαξαν πολλά πράγματα τούτη τη νύχτα. Είναι μια παράξενη νύχτα. Ανταριασμένη και ασάλευτη. Μη φύγεις, Δήμητρα. Κουράστηκα πολύ. Σαν φύγεις, δεν θα έχουμε τίποτα να περιμένουμε. Τώρα είμαι πιο αδύνατη από όλους σας. Μου φτάνει να νιώθω πως με λογαριάζεις. Και πότε δεν σε λογαριάζει? Το ξέρω, το ξέρω. Γι' αυτό ήρθα και σου χτύπησα το τζάμι του παραθυριού σου σαν και τότε. Γίνηκαν τόσα πια. Θα τα ξεχάσουμε. Θα τα ξεχάσουμε. Θα τα αφήσουμε να ξεχαστούν όλα. Αχ, ας μην αρχίσουμε τα ίδια. Μα έχουμε μια ζωή μπροστά μας. Δεν μπορώ άλλο. Μα τι. Δεν μπορώ. Κλαις. Σ' αγαπώ, Κοσμά. Αλήθεια? Μ' αγαπάς ακόμα? Γιατί να βασανιζόμαστε? Δήμητρα, δεν θα σ' αφήσω να φύγεις. Ίσως είναι καλύτερα. Όχι, όχι, δεν φοβάμαι τώρα πια τίποτα, ό,τι και να γίνει. Πάντα ήσουν ένα παιδί. Δώσ' μου λίγο καιρό. Λίγο καιρό. Αυτό μόνο σου ζητάω. Δεν με τρομάξανε ποτέ τα χρόνια. Δήμητρα, πόσο δύσκολα, μα και πόσο απλά είναι όλα. Και έρχονται. Ναι. Για να δούμε τι απόφαση βγάλανε. Ποιοι είναι εκεί έξω? Εμείς κουμπάρα μας. Κοριτσάκια μου, δεν γυρίζανε πίσω οι άντρες σας? Μοναχώς σταμάτης πήγε στην Παρασκευούλα. Φεύγουμε τώρα κιόλας για την Κοζάνη με τα πόδια. Το πρωί θα είμαστε στον Ομάρχη. Τον κόσμο θα χαλάσουμε σαν δεν πάρουν κλήρο και τα καινούργια ζευγάρια. Ως την Αθήνα θα πάμε. Να κατέβουμε κι εμείς μαζί σας. Ναι, πιο καλά θα μας ακούσουν έτσι. Καθίστε για την ώρα. Κι έτσι δεν πετύχουμε τίποτα, σας μηνάμε και έρχεστε. Πηγαίνετε να ξεσηκώσετε όλους τους νιώπαντρους να είναι έτοιμοι. Και μην κάνετε βήμα μακριά από τους άντρες σας. Η αγάπη και η πραμάτια θέλει πόδια, αυτιά και μάτια. Άντε ρε παιδιά, άντε και αργήσαμε. Όχι φασαρίες, όχι φασαρίες όσο θα λείπω, έτσι. Να μιλήσετε και στον νομάρχη έξω από τα δόντια. Να πάτε και στους βουλευτάδες. Αφέ μου, βοήθησε να γαλινέψει το χωριό μας. Πού είναι η κόρη σου, κυρία Σοφία? Ούτε ξέρω. Δεν τη χωράει πια το σπίτι. Θα ψάχνει να βρει τον Κοσμά, φαίνεται. Εκείνος έκανε την αρχή. Εκείνος μου ξεμιάλισε και το χαράλαμπο. Αλλά δεν θα τους περάσει. Ελάτε, κορίτσια, να τους έχουμε από κοντά. Στη βράση κολλάει το σίδερο. Έλα, πάλι. Μη τραβάς άλλο, δεν αντέχω. Χτύπησα το πόδι μου. Να ξαποστάσω λίγο να χαρείς. Μου βγάλες την πίστη ανάποδα. Πού είχες τρυπώσει τόσες ώρες? Πέρασε την καλαμιά. Έχασα όλη τη νύχτα να σε γυρεύω. Τώρα δύσκολα θα προφτάσω το προσκλητήριο. Και ξέρεις τι θα πει αυτό? 20 μέρες φυλακή το πιο λίγο. Γιατί δεν μ' άφηνες? Τι σε νοιάζει για μένα? Θέλω να σε παραδώσω στη μάνα σου. Να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Δεν ξαναπάω σε αυτή, δεν είναι μάνα μου. Με περιμάζεψες αν ήμουν μικρή. Οι γονείς μου χαθήκανε στον πόλεμο. Σαν να το έχω ακούσει. Ναι, το λέγανε μια φορά στο καφενείο οι γέροι. Και πού θα πας, ε? Πού έτρεχες μέσα στη νύχτα? Δεν ξέρω. Έτρεχα να φύγω μακριά, όσο που μου πιάστηκε η ανάσα. Στάθηκα λίγο και είδα πως είχε σκοτεινιάσει. Τίποτα δεν σάλευε γύρω. Αργούσε να βγει απόψε και το φεγγάρι. Η γη ήταν μαύρη, κατάμαυρη. Έκανα πάλι να τρέξω και άκουσα βήματα. Τρόμαξα. Η καρδιά μου πήγε να σπάσει και τα πόδια μου λύθηκαν. Σούρθηκα ως την καλαμιά. Μέσα στο σκοτάδι δεν κατάλαβα πως ήσουν εσύ. Μα φώναξα το όνομά σου. Ύστερα άρχισε να με φωνάζεις. Και να ξέρεις πόσο χάρηκα. Παρακαλούσα να μείνεις εκεί κοντά, ήσαμε να ξημερώσει. Όμως κουράστηκες να λες το όνομά μου και σώπασες. Τότε τρόμαζα πιο πολύ. Αναμέρισα τα καλάμια και μπουσουλώντας στο χώμα, έβλεπα τον ίσιο σου να σβήνει αντίκριση στον ουρανό. Πετάχτηκα πάνω, πέρασα το ποτάμι και έκοψα μπροστά σου. Για να με δεις, να σταματήσεις. Και που σε είδα, το βάλες στα πόδια. Γιατί? Δεν ήθελα να νομίζεις πως το έκανα ξεπίτηδες για να σου γίνω φόρτωμα. Καλά και σκόνταψες το χαντάκι. Αλλιώς δεν θα σε έπιανα. Χτύπησες πολύ? Όχι. Μόνο που γέμισα χώματα. Φοράς και τον ηθικό σου, ε? Δεν το πρόσεξα στην εκκλησία.
Κι εγώ γαμπρός να σου πετύχω, με τα φανταρίστηκα. Ώρα να κινήσει για το στρατό. Άσε, μη σε νοιάζει για μένα. Δεν είμαι και καναθαριό να σ' αφήσω στον δρόμο. Κάπου θα βρω να μείνω εγώ. Άντε, πήγαινε. Είσαι παράξενο, κορίτσι. Όλες σκοτώνονται να κρατήσουν τους άντρες τους και εσύ τίποτα. Τόσο πολύ μοχτρεύεσαι. Δεν είναι γι' αυτό. Και προτού να παντρευτούμε, καρφίδεσαι κι εγώ ήταν. Σαν έφτασα στο χωριό, τα άλλα κορίτσια με κοιτάζανε στα μάτια. Εσύ έσκυψες το κεφάλι κατακόκκινη. Αυτό με έκανε να σε ξεχωρίσω. Μα την αλήθεια, εκείνη την ώρα πάνω στη ζαλάδα μου, έτσι, δεν θυμήθηκα πια ήσουν. Μεγάλωσες πολύ όσο έλειπα. Είδες που σε ρώτησε αν είσαι λαμπρινή. Ναι. Αντώνη, Αντώνη. Εδώ είμαστε. Τη βρήκες, παιδί μου. Ναι. Έλα και ανησύχησα. Φύγεσαι τώρα και την πάω εγώ στη μάνα της. Καλύτερα να την κρατήσεις σπίτι μας, πατέρα. Σπίτι μας. Όχι. Δεν θέλεις λαμπρινή. Αφού είσαι γυναίκα μου, παντρευτήκαμε. Μείνε σπίτι μας, θα σε αγαπάμε. Κι εγώ σε 2 μήνες απολύομαι. Θα έρθω. Γεια σας. Αντώνη! Αντώνη! Θα με περιμένεις. Ακούς. Θα με περιμένεις. Μα, παιδιά, πού πήγε ο Κοσμάς? Είπε πως θα ερχόταν να τα ξανακουβεντιάσουμε. Έχει γούστο να γύρισε στη γυναίκα του. Είσαι καλά. Δεν είσαι με τα καλά σου, μωρέ. Αυτός μετάνιωσε περισσότερο από όλους μας. Αδερφέ μου, εγώ ακόμα δεν κατάλαβα πώς μείναμε ρέστη και από γυναίκα και από χωράφι. Άρε κερατά φλόρο φωτιά που μας άναψες. Ακούς, μωρέ, να φύγει και να μας παρατήσει. Πάει τώρα, ό,τι έγινε. Λοιπόν, παιδιά, όπως είπαμε, μακριά από τις λεγάμενες. Άμα τις αγγίξουμε, θα δυσκολευτούμε πολύ στα διαζύγια, έτσι. Ναι, λοιπόν, άντε, γεια! Παιδιά, όποιος κάνει νερά θα είναι προδότης. Έλα, μωρέ, για ξελιγωμένους μας πέρασες, ρε Λουκά. Έλα, μωρέ, άντρες είμαστε, καλό είναι να έχουμε το νου μας. Λοιπόν, καληνύχτα! Τι καληνύχτα που δεν θα κλείσουμε μάτια απόψε. Χρήστο! Χαράλαμπε! Οχ, οχ, αμάν, οι γυναίκες μας. Ω, παιδιά, πού ξεφυτρώσανε μαζεμένες. Πού πάτε μονάχοι? Τόσες ώρες σας περιμένουμε. Τραβάτε στα σπίτια σας. Μη θυμώνεις, Λουκά. Εμείς δεν θυμώσαμε μαζί σας. Μια μπόρα ήταν και πέρασε. Τι λέγα, ακουμπόρα. Σεισμός ήταν, τι μπόρα. Τίποτα δεν πάθανε, Χαράλαμπε, αυτοί που γύρισανε στις γυναίκες τους. Καμαρώνουν τώρα σαν αφεντάδες. Δεν ζητάμε να μας φορτωθείτε. Θα δουλεύουμε πλάι σας νύχτα μέρα. Είμαστε μαθημένες να πληθαίνουμε και το ψίχουλο. Όλος ο κόσμος αρχίζει το σπίτι του με ένα λιθάρι. Σε εμάς ήρθαν όλα ανάποδα, βρε κορίτσια. Φρέσκο ψωμί ζυμώσαμε για σας. Γλυκό κρασί από το γάμο μας θα πιούμε. Δεν μπορούμε τώρα. Είναι ρημιά γύρω. Και οι κάμαρές μας ήσυχες, κατασκότεινες. Ρε εσείς τσάπα, ξοδεύετε τα λόγια σας. Αφήστε μας ήσυχους. Έλα εσύ, Χαράλαμπε, και μην κοιτάς τι κάνουν οι άλλοι. Στάσου πρώτα να δούμε. Τι να δούμε. Είμαι γυναίκα σου. Μα... γυναίκα σου. Ναι, μα σου εξήγησα, Κική μου. Πιο καλά ζεις μοναχός. Εγώ σ' αγαπάω. Σ' αγαπούσα και πριν. Ψέματα λες. Όλο την πλάτη μου γυρνούσες. Ναι. Κάτσε εδώ, Χαράλαμπε. Μόνο μαζί σου θα πάω σπίτι. Άσε με, θα με πνίξεις. Άρε, Φλόρο, και μην κατέβω στην Κοζάνη. Χρήστο! Ναι, έλα! Τι σας έπιασε, μωρέ, τρελαθήκατε. Παιδιά, μην τις ακούτε, πάνε να μας του μπάρουμε. Φυλακτείτε, παιδιά! Χαράλαμπε! Δεν θα μαλώσω με την παρέα μου, Κική. Λουκά, Λουκά, από εδώ είναι το σπίτι μας. Λουκά! Λοιπόν, θα μου πεις. Δεν ξέρω τίποτα, Λένα. Είσαστε φίλοι με τον Κοσμά. Από παιδιά μαζί. Δεν μπορεί να μην ξέρεις τι έχει με τη Δήμητρα. Ποτέ δεν μου μίλησε γι' αυτό. Ούτε κατάλαβες ποτέ αν τα είχαν οι δυο τους. Όχι. Μίλα, Γιάννη, και δεν αξίζει ο φίλος σου. Απ' την αρχή το έλεγε πως παντρεύεται για το χωράφι. Δεν μ' άφησε μόνο για το χωράφι. Έτοιμος ήταν να με παρατήσει για εκείνη. Πριν πάμε στην εκκλησιά, είπε στη Δήμητρα να παντρευτούνε. Και πριν από λίγο τους είδα εδώ αγκαλιασμένους. Τότε γιατί ρωτάς εμένα τι έχει ο Κοσμάς με τη Δήμητρα? Για να τον ξεσκεπάσω. Ό,τι και να πω εγώ δεν θα με πιστέψουν. Μα τι θα βγάλεις αφού χωρίσατε πλέον? Πρέπει να μάθει το χωριό ποιος είναι. Αλλιώς δεν θα τολμήσω να ξανασηκώσω κεφάλι. Εγώ, Λένα, θα είμαι πάντα έτοιμος όταν θα θέλεις. Τώρα θα δω αν με αγαπάς. Δεν ξέρω τίποτα, σου λέω. Καλά, Γιάννη, δεν σε χρειάζομαι. Πήγαινε μόνο να πεις στο φίλο σου να είναι εδώ αύριο το πρωί. Θα κινήσουμε για την Κοζάνη όπως και τα άλλα ζευγάρια. Δεν μου γλιτώνει να του πεις και θα έρθει παρακαλώντας να με βρει. Κοιτάξτε,
Κοιτάξτε, κοιτάξτε, παιδιά, όλες πηγαίνουν, έρχονται σαν τις φύκες γύρω μας. Κοιτάξτε. Ναι, δεν ήρθε το μήνυμα από τον πρόεδρο και θα ρούνε πως θα μας τριμώξουν να κατέβουμε κι εμείς στην Κοζάνη με τους ευγαρωμένους. Είσαι που τις έπιασε, γιατρά. Δεν βλέπω, ρε παιδιά, είναι και η γυναίκα μου ανάμεσα τους. Τι γυναίκα σου, μωρέ. Να, θέλω να πω, η Κική. Η Κική, όχι. Κάτσε κάτω τώρα, μην νομίζω πως χαμπαρίζουμε προς. Πολύ τους ακατάδεκτους μας παρασταίνουν. Η καρδούλα τους το ξέρει, άγρυπνη μείνανε και του λόγου τους σαν και εμάς. Έχουν πεισματώσει. Σαν δεν πάρουν κλήρο, θα τραβήξουν για διασύγη. Εγώ δεν το δίνω το χρήστο διασύγιο μου να σκάσει. Ακούει. Καλύτερα να μην νομίζει πως θα παίξει μαζί μου. Εγώ πάω σπίτι μια στιγμή, παιδιά. Χτύπησε το πόδι της η μάνα μου και δεν μπορεί να φέρει. Παλουκό σου κάτω, μωρέ. Τώρα σε πιάσανε προκοπές. Κάτσε, κάτσε. Πηγαίνεις πιο ύστερα. Όσο μας βλέπουν μαζωμένους οι λεγάμενες, τόσο το παίρνουν απόφαση πως τελείωσε το πανηγύρι. Κάτσε. Να, ένας που έχει περισσότερο μυαλό από εμάς. Ποιος? Ο Γιάννης. Είναι ήσυχος τώρα. Γιάννη. Τι είναι? Μίλησες με τον Κοσμά? Ναι. Του είπες πως τον περιμένω εδώ? Ναι. Και τι σε αποκρίθηκε? Τίποτα. Ας μην έρθει και τα λέμε. Θα τον κάνω να μην έχει μούτρα να σταθεί στο χωριό. Αυτή ακόμα ονειρεύεται πως θα καταφέρει τον Κοσμά. Έννοια σου και ο φιλαράκος σας θα κατέβει μαζί μας στην Κοζάνη. Μωρέ, ούτε στο καφενείο δεν θα κατέβει σήμερα. Θα το δούμε. Έλα τώρα, βρήκε κορίτσια τον Κοσμά να παίζει χωρίς να πάρει κλήρο. Κορίτσια, μήπως είναι το χαράλαμπο. Κοιτά, είναι με τις προπονές. Άστα, δεν γίνονται ζάφτη. Θα τραβήξουν για διαζύγιο. Τι έκανε, λέει? Χαράλαμπε. Οχ, τι τη σκιάζεσαι, μωρέ. Χαράλαμπε, μη μου χώνεσαι κάτω από το τραπέζι. Να τον αφήσει ήσυχο, δεν σου είναι τίποτα πια, έτσι. Άντε να χαθεί κακορίζικα που θα με χωρίσει από τον άντρα μου. Χαράλαμπε. Χαράλαμπε, γιατί μου κρύβεσαι. Αλλά βέβαια, σου γυρίσανε τα μυαλά του ότι οι αχαήρευτοι από τη ζήλια του. Χτε το βράδυ ήταν καλά που μου ήρθε σαν τη βρεγμένη γάτα και μου χτυπούσε την πόρτα για να σ' ανοίξω. Εγώ σου χτύπησα την πόρτα? Για του λόγου σου μ' άρπαξε που περνούσα και με τράβηξε μέσα με το ζόρι. Ρε Χαράλαμπε. Αδερφέ μου, να σα εξηγήσω. Τι να μα εξηγήσει, προδότη? Άκου και μα έκανε πω δεν το κόφτη για γυναίκα. Γι' αυτό καθώ σου αναμένα κάρβου να γύρευε να μα τι κάσει. Δεν το ήθελα, ρε παιδιά. Χάσω την παρέα μα, Γιούδα. Αν θα μου το σκοτώσουνε. Κάτω βρε τα ξεράδια σα από τον άντρα μου. Γιατί με μαρτύρησες, βρε, αφού μου έκανες όρκο. Και εσύ μου έκανες όρκο, αλλά είχες ανασκουμπωθεί για διαζύγιο. Δεν θα ξαναπάς με αυτούς, είναι σατανά. Να ζήσεις, Κική μου, έτσι θέλουμε. Που τορνήθη, Χαράλαμπε, κάτσε τώρα σ' όλη σου τη ζωή, αχτήμονα. Ναι, κοιτάτε την τύφλα σας. Δεν έχουμε ανάγκη εμείς. Μωρέ, μαγκούφιδες θα ψοφήσετε. Μην τους μιλάτε, μην τους. Ωρε, Φλόρο, εσύ θα μου πληρώσει την ύφη, θα σε σκίσω. Τι είναι, τι είναι? Το λεωφορείο! Θα γύρισε η επιτροπή! Ένα καμιόν είναι! Ένα καμιόν! Είσαστε έτοιμοι! Φεύγουμε στα την Κοζάνη! Πού είναι τα άλλα ζευγάρια, φωνάχτε τα! Μα με το καμιόν θα κατέβετε! Έρχονταν άδειο από τη Βέλγια και κανόνισαν να μας πάει όλους με ένα κατοστάρικο! Άντρα, παιδιά, τι κατάσταση! Έλα στα μάτα, τσάμπα τα λεφτά και φασαρία! Τι περισσότερο δεν θα πετύχουμε εμείς από τον πρόεδρο! Αν ήτανε, θα του έλεγε ο νομάρχης ότι θα πάρουμε κλήρο και θα μας τηλεφωνούσε τώρα. Τι κουβέντες άφησε. Ρε παιδιά, μην μας βάζουμε ράδι, ρε παιδιά. Και δεν φεύγετε, μωρέ, ποιος σας κρατάει? Όχι να ξεσηκωθούμε μόνο εμείς για μια δουλειά που είναι και δική σας. Ωραία, τους έξυπνους όλα το πιάτο τα θέλουνε. Σιγά σιγά, με τις γυναίκες εμείς δεν ερχόμαστε. Θα μας κολλήσουν άσχημα. Δεν σε φάμε. Οι γυναίκες είναι που θα λαγοριαστούν περισσότερο. Λεβεντόπεδα, θα έρθω κι εγώ με την ύφη μου γιατί ο Αντώνης έφυγε για το στρατό. Τα βλέπετε? Φαντάρος ο Αντώνης και δεν φοβήθηκε να στήσει σπιτικό. Και του λόγου σας. Και πού είναι στο σπιτικό? Στο λόγο του το είδε. Μα για πέστε μου να χαρείτε. Για τα πέντε στρέμματα παντρευτήκατε ή για να σπάσετε κέφι στη ράγη των κοριτσιών? Εσύ ξέρεις γιατί παντρευτήκαμε. Κουνηθείτε λοιπόν όλοι μαζί, θα ακουστούμε καλύτερα. Μην έχετε να χάσετε. Αν αποτύχουμε, κάντε ό,τι σας αρέσει πια. Τι λες, μωρέ Χρήστο? Τι να πω, μην μπλέξουμε χειρότερα, παιδιά. Α, χειρότερα δεν γίνεται. Εγώ πάω. Μπράβο, μπράβο, αυτή είναι η αγόητα. Εκεί που φτάσαμε δεν έχει πίσω. Χρήστο, Χρήστο, μια απόφαση είναι. Μπρος, μπρος, αντιάσε μου τις καρέκλες. Δεν γουστάρω να βλέπω χωρισμένους στο καφενείο μου. Δεν μας κοστίζει τίποτα. Αντί να φωνάζουμε για τα διαζύγια, θα φωνάζουμε να μας δώσουν γη. Τι φοβόσαστε, θα το πάρουμε το χωράφι. Παιδιά, ο Κοσμάς. Δεν σας το έλεγα πως θα έρθει. Τώρα δεν πάμε πουθενά. Κοσμά, εσένα περιμέναμε. Θα κατέβουμε μαζί με το καμιόνι. Σκέψω καλύτερα. Και οι δύο πέσαμε έξω, Λένα. Εγώ ήθελα να παντρευτώ και παντρεύτηκα. Γι' αυτό πέσαμε έξω. Κοιτάξαμε και οι δύο να βολευτούμε. Τίποτα πιο πέρα. Όλα μαύρα σου φαίνεται γιατί δεν έχουμε σίγουρο το χωράφι. Τελειώνετε, ρε παιδιά, τελειώνετε και βιάζει το σοφέρ. Τόσοι και τόσοι είναι σαν και εμάς. Σιγά σιγά θα συνηθίσει ο ένας τον άλλον. Θα τον πονέσει. Μην επιμένεις. Είναι και
για το δικό σου καλό. Μα κάθονται οι άνθρωποι για μας. Θα πάμε μαζί τους ή όχι? Κάνεις σαν να το βάλεις πείσμα. Κοσμά, ως εδώ μας κορόιδευες. Δεν μπορείς άλλο. Σταμάτα πια τις φασαρίες, ε. Πρώτα θα σε ντροπιάσω αντί να με ντροπιάσεις. Όχι, θα μαλώσετε τώρα. Πάμε εμείς, παιδιά. Όχι! Όχι, θα κάτσετε όλοι να μ' ακούσετε. Ήρθε η ώρα να μάθετε όλοι ποιος είναι ο Κοσμάς. Ποιος ξεσηκώνει τις αντάρες στο χωριό μας και ετοιμάζει τα σπιτικά. Λέει. Για σιγά, ρε παιδιά. Ναι, αυτός ξεγέλασε την κόρη του Γερομάνταλου. Ο Κοσμάς, το παλικάρι. Αυτός είναι που άφησε το παιδί του να χαθεί στο βάλτο. Και πού τα ξέρεις εσύ? Δεν ξέρει τι λέει. Γιατί δεν μιλάς σαν άντρας, Κοσμά? Γιατί μας κρύβεσαι ακόμα? Πας και σε πιάσουν οι χωροφύλακες? Αυτό πάει πια, πέρασε. Πάψε, επιτέλους, πάψε! Σε είδα χθες το βράδυ με τη Δήμητρα εκεί στην πόρτα της. Δεν ήρθε σε μένα, πήγε σε εκείνη, την πομπεμένη. Επειδή σε έχει στο χέρι. Αυτός έκανε και την παρακαλούσες μπροστά μου να παντρευτείτε. Είσαι τρελή, το ξέρεις! Γιάννη, βγες και μίλα. Είναι ο Κοσμάς αυτός που είπα? Λένα, δεν θέλω να με ανακατώνεις με αυτά εμένα. Αυτή λοιπόν είναι η αγάπη που μου έχεις? Σου είπα, δεν ξέρω τίποτα. Τι τον εκκρίνεις, Γιάννη, βγάλε τον στη φόρα! Τέτοια παραμύθια δεν τα πιστεύει κανένας. Ο Γιάννης τον αγαπάει και εκείνη το σπρώχει να πει ψέματα, κατάλαβες? Σοβαρά, Γιάννη? Γιάννη, γιατί δεν μου το έλεγες? Στάσου, Κοσμά, και δεν τέλειωσε ακόμα. Είναι και η Δήμητρα να μιλήσει. Και θα μιλήσει. Τούτη τη φορά δεν θα τη συγχωρέσει το χωριό αν κρατήσει κλεισμένο το στόμα της. Τη Δήμητρα να την αφήσεις ήσυχη, έτσι? Άκουσα να λέτε το όνομά μου και βγήκα. Τι τρέχει πάλι? Σε εξορκίζουμε, Δήμητρα. Μια λέξη να πεις και θα ησυχάσει το χωριό μας. Γιατί ο Κοσμάς πρώτος το ξεσήκωσε. Από εδώ και πέρα θα σε έχουμε σαν και πρώτα. Και εμείς τώρα δοκιμάσαμε τον πόνο το δικό σου. Πες μας, Δήμητρα, ήταν ο Κοσμάς αυτός που σου ρήμαξε τη ζωή? Ο Κοσμάς? Θα ρείτε πως μπορούσε να ήταν ο Κοσμάς και να μ' άφηνε να τραβήξω όσα τράβηξα? Τόσο ξέπεσε στα μάτια σας. Τι θα τον εμπόδιζε να το φανερώσει ο ίδιος? Ποιο το κέρδος του να κρύβεται? Κι εγώ, γιατί να μην τον ξεσκεπάσω? Ο Κοσμάς είναι άντρας και θα μιλούσε καθαρά όπως έτρεξε χτες να παντρευτεί για να πάρει χτήμα. Δεν σας ξεγέλασε? Ρωτάτε τον και θα σας το πει. Τίποτα δεν κρύβει ο Κοσμάς. Τότε ποιος ήταν? Τι σας χρειάζεται ο άλλος? Εγώ φεύγω από το χωριό. Πατέρα, δώσε μου το μπουγαλάκι μου και πάμε. Ναι, παιδί μου, πάμε να ησυχάσεις. Φτάνει. Φτάνει πια! Φτάνει. Εγώ είμαι. Τι έχεις? Εγώ. Βαριανή! Βαριανή! Σωθήκανε τα παιδιά μας! Σωθήκαμε όλοι μας! Ο πρόεδρος! Φλόρος! Σέλιωσα! Σας παρακαλώ, βοήθεια! Βοήθεια, κύριε πρόεδρε, βοήθεια! Ας τον άνθρωπο, Λουκά! Ας τον άνθρωπο και ήρθε να σας γράψει για το χωράφι! Να μας γράψει! Ναι. Θα πάρουμε κλήρο δηλαδή, έτσι! Τέλειωσε! Πολύ βαριά το είχατε πάρει, ρε παιδιά! Τόσο που τρομάξετε και εμένα! Βέβαια, στην αρχή μας πέδεψε πολύ ο νομάρχης. Τα μάσαγε, δύσκολα τα βλέπε. Καιρό δεν χάνουμε κι εμείς. Τρέχουμε και κουβαλάμε τους βουλευτάδες και πιάνουμε τις φωνές. Δεν θα το κουνήσουμε από εδώ, τους λέμε, άμα δεν βγάλετε απόφαση. Κινδυνεύουμε να σκοτωθούμε στο Ραϊ Δημήτρη και θα είναι το κρίμα στο λαιμό σας. Θα χαλάσουμε τον κόσμο στις εφημερίδες, τους λέμε. Θα χρειαστήκανε. Παίρνανε τηλέφωνα, ρωτάγανε, κλειστήκανε σε μια κάμαρα και κουβεντιάζανε. Εμείς από όξο, όλο φωνάζαμε και κλαίγαμε. Σε λίγο, καλάνε και έρχεται ο κύριο Φλόρα. Με συγχωρείτε, μωρέ, με συγχωρείτε που σας αναστάτωσα. Αλλά και η δική μου τύχη κρεμόταν από μια κλωστή. Θα έκανα τη δουλειά μου και έχω γυναίκα ετοιμόγενη. Ευτυχώς όμως, για να φύγω χθες το απόγευμα, η ματέωσα την απόλυσή μου. Και εξοικονομήθηκε θέση και για τον άνθρωπο του κυρίου διευθυντού. Τέλος πάντων. Όλα πήγανε κατευθείαν. Ελάτε. Ελάτε στο καφενείο με τα χαρτιά να σας γράψουν. Λοιπόν, γρήγορα, κουμπαράκια μου, γρήγορα. Τώρα θα φουντώσει το μεγάλο πανηγύρι. Αναστηθήκαμε. Αυτό πια είναι Ανάσταση. Τι να σε κεράσω, κύριε Φλόρο. Κερνάω σήμερα. Όλοι στο μαγαζί. Εσύ, Κοσμά. Τα είσαι απάνω στο τα χαρτιά. Ναι. Λένε πως μας χαρίζουν από 5 στρέμματα. Πώς μας τα χαρίζουν αφού πρέπει να δώσουμε το αίμα μας για να τα πάρουμε? Μα τι έγινε? Θέλει να τα αφήσει το κορίτσι μας, Θανάση. Βοήθησε το κορίτσι μας. Τώρα που παίρνει χωράφι θα τα αφήσει? Κοσμά, 5 στρέμματα δεν γύρευες? Οι καμπάνες, σαν την άλλη φορά. Μην κάνεις καμιά τρέλα.
Εγώ θα σου γράψω και το δικό μου το χωράφι. Σκεφτόμουν να σου το πω, μα δεν τα καταφέραμε. Τρέχα να φέρεις τα χαρτιά σου. Όχι, 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 είναι και πράγματα που αξίζουν περισσότερο και από 5 και από 10 και από 1000 στρέμματα και από ολόκληρη τη γη. Η ζωή μας είναι πάνω απ' όλα. Η ζωή μας. Πάμε, Δήμητρα. Την απόψινή θεατρική βραδιά ακούσαμε το έργο των Γεράσιμου Σταύρου και Ανδρέα Φραγκιά «Πέντε στρέμματα παράδεισος». Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν Χαράκ Ανδρεβιώτου, Γιώργος Τσιτσόπουλος, Χρήστος Δοξαράς, Τζένι Στεφανάκου, Κώστας Λάσκος, Γιώργος Μολδοβανίδης, Μέρι Ιγκλέση, Θανάσης Καρλίγκος, Τάκης Ασημακόπουλος, Ντόρα Δελιγιάννη, Πάνος Αυγέρης, Κώστας Πολιτίδης, Γιώργος Γεωργίου. Μουσική Βαγγέλη Πιτσιλαδή. Επιμέλεια ήχων Γίτσα Βαλμά. Ρύθμιση ήχου Νίκος Χανιώτης. Σκηνοθεσία Γιάννης Νικολαίδης. Παραγωγή Βίκη Μουνδρέα.